Γεια σας φίλες, φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Για όσους δεν με γνωρίζουν και είναι καινούργοι, το όνομά μου είναι Ακάση, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Και το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι συγκλονιστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον και λόγω των ημερών των οποίων ζούμε. Μέσα από το κανάλι θέλω να κάνω πρωτότυπα πράγματα, όμορφα πράγματα, τα οποία έχουν και μια αξία για εσάς, αλλά κάνουν και εμένα πάρα πολύ χαρούμενο, διότι ο σκοπός είναι να περνάω κι εγώ καλά και εσείς βέβαια καλά. Αυτό που σας υποσχέθηκα είναι ότι σήμερα θα αγγίξουμε και θα κάνουμε αριθμολογία. Βέβαια δεν θα σας βάλω σε βαθιές έννοιες για να μην μπερδευτείτε. Θα προσεγγίσουμε τι είναι το δώρο των γενεθλίων και πώς βγαίνει. Θα χρειαστεί να έχετε χαρτί και μολύβι. Βέβαια, μπορεί να το κάνετε και από το μυαλό σας, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες βήμα-βήμα όπως θα τις εξηγήσω. Και στη συνέχεια θα υπάρχουν βέβαια και μέσα στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχει η όλη διαδικασία πώς το κάνουμε. Δεν είναι δύσκολο, θέλει λίγο προσοχή, λίγο συγκέντρωση και όλα θα είναι μια χαρά και θα το δείτε. Δώρο γενεθλίων. Από το δώρο των γενεθλίων έχουμε μια αξία των δώρων και αυτή είναι επίσης και η τυχερή σας αριθμή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην αριθμολογία υπάρχουν αρκετοί τυχεροί αριθμοί. Όταν λέμε τυχερούς αριθμούς, πολλές φορές μπερδευόμαστε και λέμε «Α, ωραία, να κερδίσω τζόκερ ή λότο». Δεν το αποκλείω, προσέξτε, δεν το αποκλείω, όμως αυτοί οι αριθμοί, όταν λέμε τυχεροί αριθμοί, είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε να ξεπεράσουμε εμπόδια ή μας βοηθάνε να βρούμε πολύ θετικές δονήσεις. Ένας από τους σημαντικούς αριθμούς είναι η ημέρα γέννησης. Ο αριθμός που γεννηθήκατε, προσέξτε, ημέρα μόνο γέννησης, είναι ένας από τους τυχερούς σας αριθμούς. Υπάρχουν κι άλλοι βέβαια, δεν θα τους αναλύσουμε όλους, εδώ θα αναλύσουμε μόνο έναν εσωτερικό κρυμμένο αριθμό, ο οποίος είναι και αυτός λέγεται το δώρο των γενεθλίων σας. Οπότε για να συνεχίσω να πω το εξής, ότι η ημέρα γέννησής μας, αν παραδείγματος χάρη έχουμε γεννηθεί πρώτη του μήνα, ο αριθμός 1 είναι ο τυχερός μας αριθμός. Αν έχουμε γεννηθεί ας πούμε 22 του μήνα, είναι διπλός αριθμός, έχει διψήφιο νούμερο, τότε σημαίνει ότι είναι πρώτα αυτό το διψήφιο νούμερο ο τυχερός μας αριθμός, αλλά αν προσθέσω μεταξύ τους και τα ψηφία, δηλαδή 22, δηλαδή 2 και 2, 4, άρα έχω το αμέσως επόμενο τυχερό μου αριθμό. Άρα έχω δύο αριθμούς αμέσως. Το 22 και το 4. Αν έχω γεννηθεί στις 23, άρα έχω το 23 και το 5. Αν έχω γεννηθεί στις 24, έχω το 24 και το 6. Αν έχω γεννηθεί στις 31, έχω το 31 και το 4, έτσι. Αν έχω γεννηθεί στις 10, τότε είναι το 10 και το 1. Αν έχω γεννηθεί στις 19 του μήνα, είναι 19, είναι το 10, είναι και το 1. Αν έχω γεννηθεί στις 18, είναι τότε το 18 και το 9, εντάξει. Είναι πολύ απλό. Απλά προσθέτω στα διπλά νούμερα και τον εσωτερικό αριθμό. Αυτός είναι ο πρώτος, πολύ εύκολος αριθμός. Θα πάμε όμως τώρα εδώ σε έναν πιο εσωτερικό αριθμό και θα σας το δείξω. Θα πάρω χαρτί, πάρτε και εσείς χαρτί, την ώρα που μιλάμε και μολύβι, για να δείτε να ακολουθήσετε τα δικά μου βήματα και τους κανόνες. Μετά, αφού σας δείξω τους κανόνες, θα κάνουμε ρήξιμο. Θα έχω χωρίσει μεγάλη αρκάνα, τέσσερα στοιχεία, τα τέσσερα στοιχεία δηλαδή αέρας, φωτιά, νερό και γη, και μετά μία ακόμα κάρτα πώς με βλέπουν οι άλλοι. Και επίσης οι τυχεροί σας αριθμοί είναι, είπαμε, για να ξεπερνάτε εμπόδια, είναι για να συντονίζεστε και ένας νόμος που υπάρχει στην αριθμολογία είναι ο εξής. Να πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν έχουμε γεννηθεί ας πούμε πρώτη, εντάξει, με αριθμό 1, τότε έχουμε έναν καλό συντονισμό με οτιδήποτε μέσα στο μήνα έχει τον αριθμό 1, καταλήγει σε 1. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, τότε ευνοήστε όταν ο μήνας έχει μέσα, κάνει η σύνθεση του μήνα, μάλλον η σύνθεση της ημέρας κάνει και εκεί 1. Δηλαδή, όταν υπάρχει σύμπτωση, όταν υπάρχει ομοιότητα αριθμών με τον αριθμό 1. Όποιος έχει γεννηθεί 2 με το 2, όποιος έχει γεννηθεί ας πούμε στις 13 με τον αριθμό 13 ή με τον αριθμό αντίστοιχα 4. Εντάξει, λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες, πολύ απλοί βασικοί κανόνες. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, αλλά δεν θέλω να σας μπλέξω με αυτά. Και βέβαια εννοείται θα χρησιμοποιήσουμε 9 διαφορετικά decks για τον κάθε αριθμό ξεχωριστά.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Πάμε τώρα, εδώ απλά έκανα, είδατε και τα γραμματάκια μου, πάμε τώρα να πάμε στο παράδειγμα, να ακολουθήσετε βήμα-βήμα τις οδηγίες, μην ανησυχείτε αν κάνετε λάθος ή αν έχετε μπερδευτεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει και μία έτσι ανάλυση και ένα ψάξιμο για τον εαυτό σας, να μπείτε και αυτές τις μέρες που είμαστε τώρα, ας το πούμε και σε καραντίνα, να ψάξετε λίγο και τον εαυτό σας, να δείτε τον τυχερό αριθμό. Είπαμε ότι πάμε να συντονιστούμε, συντονιζόμαστε στην αριθμολογία με τους αριθμούς μας. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει το χαρτί και το μολύβι. Είναι αναγκαστικά, πρέπει να κάνω έναν πρόλογο, παρόλο που κάποιοι μπορεί να διαμαρτύρονται. Εγώ θα τον κάνω τον πρόλογο κανονικά. Από κάτω υπάρχουν οι χρόνοι, για όποιον δεν τον ενδιαφέρει, μπορεί να πάει κατευθείαν να διαβάσει, αν μπορέσει να καταλάβει ποιος είναι ο αριθμός του. Λοιπόν, ο τυχερός του αριθμός. Πάμε να δούμε, να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Ημέρα γέννησης. Μόνο ημέρα γέννησης. Τίποτε άλλο. Ωραία, με βλέπετε και να γράφω τώρα, βλέπετε και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ημέρα γέννησης. Υπάρχουν τρεις κανόνες. Κανόνας νούμερο 1. Αριθμοί από το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Ημέρα γέννησης. Είναι η ημέρα γέννησης, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Δεύτερος κανόνας. Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, 9, 11 ή 22. Και μετά, η τρίτη κατηγορία είναι από τον αριθμό 10 μέχρι και τον αριθμό 31. Δεν περιλαμβάνονται αυτοί οι αριθμοί. 10, 12 δηλαδή, 13, 14, 15 κτλ. Και φτάνουμε μέχρι το 31. Δεν υπάρχει μέσα το 22. Βλέπετε σε ποια κατηγορία, σε ποιο γκρουπ αριθμών ανήκετε. Εντάξει. Και ξεκινάμε τώρα. Πάντα, σε αυτή την περίπτωση, σταθερό νούμερο, θα σας το εξηγήσω, μην ανησυχείτε, έχουμε τον αριθμό 9. Είναι σημαντικό. Ο αριθμός 9 είναι πολύ σημαντικός αριθμός στην Πυθαγόρια αριθμολογία, αυτό και είναι και ξεχωριστός εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Παίρνω το πρώτο παράδειγμα. Εδώ, παίρνω το πρώτο παράδειγμα. Από 1 μέχρι και 8. Τι κάνω? Βάζω το 9 εδώ πέρα και αφαιρώ, προσέξτε, αφαιρώ την ημέρα γέννησης. Αν ανήκετε σε αυτή εδώ πέρα την κατηγορία, από τον αριθμό 1, δηλαδή ημέρα γέννησης, αν έχετε γεννηθεί 1 ή στις 2 ή στις 3, ανεξάρτητα μήνα ή έτους, 2, 3 κτλ. Οπότε, αν έχετε γεννηθεί πρώτη του μήνα, κάνω 9-1 ίσον 8. Στο πρώτο παράδειγμα, έτσι, αυτός είναι ο τυχερός σας αριθμός. Άλλο παράδειγμα, 9-2 ίσον τι μου κάνει, 7. 9-3 τι μου κάνει, ίσον 6. Εντάξει. 9-4 μου κάνει 5, μέχρι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι 9-8 μου κάνει 1. Αυτή είναι η εσωτερική τυχερή σας αριθμή. Εντάξει, για να μην μου μπερδευτείτε. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα, είναι αυτό εδώ πέρα, το πρώτο παράδειγμα. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Αν έχετε αυτούς τους αριθμούς, δηλαδή γεννηθήκατε, ημέρα γέννηση 9, 11 ή 22, εσάς ο τυχερός αριθμός είναι ο 9. Πάει και τελείωσε. Εδώ πάει στο 9. Πάει και τελείωσε. Ημέρα. Επαναλαμβάνω. Μόνο ημέρα γέννηση. 9, 11, 22. Και πάμε τώρα. Εδώ είναι η κατηγορία 1. Αυτό που κάναμε δηλαδή. 2. Και τώρα πάμε στην τρίτη κατηγορία. Εδώ κάνουμε το εξής. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Τι να κάνουμε, είναι πιο τυχεροί αυτοί που έχουν διπλό αριθμό στην ημέρα γέννηση. Καλά, δεν ισχύει, γιατί όλοι είναι τυχεροί, ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ κάνουμε πρώτα μια προεργασία. Αν έχουμε γεννηθεί στις 10, αφαιρούμε εσωτερικά. Οπότε λέμε 10, δηλαδή 1-0, δεν υπάρχει αρνητικό εδώ, είναι 1. Εντάξει. Αν έχουμε γεννηθεί ακόμη στις 12, κάνουμε 1-2 εσωτερικά ίσον 1. Αν έχουμε γεννηθεί στις 13, ίσον 1-3 ίσον τότε 2. Αν έχουμε γεννηθεί στις 14, κάνουμε τότε 1-4 ίσον 3. Αν έχουμε γεννηθεί στις 15, τότε κάνουμε 1-5 ίσον 4. Αν έχουμε γεννηθεί στις 31 του μήνα, ίσον 3-1 ίσον 2 και ούτε καθεξής. Αφαιρούμε εσωτερικά μέσα τον αριθμό, το διπλό ψηφίο. Εντάξει. Αν έχουμε γεννηθεί στις 22, τότε εδώ μας κάνει 0, άρα είναι
ο αριθμός 9, ο σταθερός αριθμός ο τυχερός σας. Αν έχουμε γεννηθεί 23, τότε κάνουμε 2 μείον 3 ίσον 1. Αφού κάνουμε την αφαίρεση, ετοιμαστείτε, κάνουμε το εξής. Αφού βρούμε λοιπόν, στο διπλό είπαμε, στην τρίτη κατηγορία, εδώ, από 10, 12, 13, 14, 15 κτλ. Κτλ. Μέχρι 31, τότε κάνουμε το εξής. Έχουμε κάνει την εσωτερική μας αφαίρεση, έτσι. Εδώ δηλαδή έχουμε κάνει την εσωτερική αφαίρεση. 1 μείον 0 ίσον 1, 1 μείον 2 ίσον 1 πάλι. Λοιπόν, 1 μείον 3 ίσον 2 κτλ. 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 Τι είπαμε προηγουμένως, έχουμε σταθερό αριθμό 9. Παίρνουμε πάλι σταθερό αριθμό 9 και αφαιρούμε το αποτέλεσμα που έχουμε βγάλει από την αφαίρεση του διπλού ψηφίου. Δηλαδή 9 μείον 1 ίσον 8. 9 μείον 2 ίσον 7. Εντάξει. Εδώ στο παράδειγμα, ας πάρω εδώ πέρα, το 13 ας πούμε. Το 13 το... το κάνουμε 13. 9 μείον 3, τότε αυτό μας κάνει 6. Εντάξει, εσωτερικά. 9 μείον... Για να πάρουμε έναν άλλο αριθμό, να πάρουμε 9 μείον, ξέρω εγώ, 4, μας κάνει 5. Αυτές είναι οι τρεις κύριες κατηγορίες που ισχύουν για να βρούμε τον τυχερό μας αριθμό, για να βρούμε το δώρο των γενεθλίων, στην Πυθαγόρια αριθμολογία. Αυτό τώρα έχει μια αξία για εσάς. Και θα σας την εξηγήσω την αξία, θα σας πω όταν πάρω τους αριθμούς έναν-έναν και τους εξηγήσω μέχρι και το 9 τι σημαίνει και πού μπορεί αυτό να σας βοηθήσει. Είναι εύκολο, ελπίζω να είναι κατανοητό. Αν κάτι σας μπερδέψει, ξαναπηγαίνετε πίσω στο βιντεάκι, δείτε το λιγάκι πώς πηγαίνει, σε ποια κατηγορία ανήκετε, γιατί υπάρχουν τρεις κατηγορίες όπως είπαμε, και στη συνέχεια το βλέπετε και η περιγραφή θα υπάρχει και μέσα στην περιγραφή του βίντεο, δηλαδή εδώ πέρα της πρεμιέρας, οπότε μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα. Αν τώρα έχετε κάποια απορία ή αν υπάρχει κάποια δυσκολία, okay, στείλτε μου ένα email και, ή μπορεί να το γράψετε και κάτω από το βίντεο κιόλας και εγώ θα σας φτιάξω το δικό σας δώρο γενεθλίου. Πάμε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αριθμός, δεν είναι μόνο ο αριθμός τύχης, είναι η αξία που σας δίνει λοιπόν, να το πούμε έτσι, η ημέρα της γέννησής σας, που είναι πολύ σημαντική ημέρα και έχει να κάνει με τη μοίρα σας, με το πεπρωμένο σας, με την ψυχή που επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία να γεννηθεί και έχει να πει πολλά πράγματα για εσάς και φυσικά εννοείται να αποδείξει σε εσάς ότι έχετε και ικανότητες και ταλέντα και δώρα. Αυτό ήταν λοιπόν η εισαγωγή. Πάμε τώρα να αναλύσουμε ένα-ένα τα βήματα. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε την αξία των δώρων των γενεθλίων, το δώρο των γενεθλίων σας, σύμφωνα με τις τρεις περιγραφές που σας έκανα προηγουμένως και ξεκινάμε τον αριθμό 1. Ο αριθμός 1 τι σημαίνει για εσάς, εντάξει. Λοιπόν, συνήθως, να εξηγήσω το εξής. Μεγάλη αρκάνα. Φωτιά, αέρας, νερό, γη. Όπως είναι η δόμηση των ταρού. Θα πάμε να δούμε δηλαδή μεγάλη αρκάνα, τι ελκύει αυτός ο αριθμός και σε μεγάλη αρκάνα και στα τέσσερα στοιχεία, τα τέσσερα βασικά στοιχεία. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, ένα χαρτί είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει να κάνει με τη μεγάλη σας αρκάνα και έχει βγει ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν, έχει να κάνει με πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά να εξηγήσω πρώτα τι σημαίνει δώρο, αξία δώρο γενεθλίων 1. Είναι πραγματοποίηση ονείρου, πραγματοποίηση πραγμάτων, ολοκλήρωση, δράση, εξουσία, ηγεσία, όραμα, νέα πράγματα και πατόγερα στα πόδια μου. Δεν είναι τυχαίο διότι θα δούμε και εδώ πέρα αριθμολογία και εδώ είναι ο αριθμός 15. 1 και 5. Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή σας. Ο διάβολος όταν εμφανίζεται σημαίνει προβλήματα. Σημαίνει εμπόδια. Δεν είναι τυχαίο διότι οι αριθμοί που φέρνουν δόνηση 1 συνήθως συναντούν αρκετά εμπόδια στη ζωή τους για να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί. Ο διάβολος συνήθως η κάρτα που έχει εδώ πέρα δείχνει δυσκολίες αλλά όμως έχει και ανταμοιβή. Οικονομική ανταμοιβή, χρήματα, καριέρα και άνοδο. Είναι μέσα στα θετικά που μπορεί να έχει αυτή η κάρτα.
Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ δείχνει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να στηριχθεί στα πόδια του για να περάσει δυσκολίες. Εντάξει, πάμε να δούμε ένα στοιχείο εδώ που είναι η ενέργεια. Μισό λεπτό να επιλέξω. Η ενέργεια εδώ είναι, μάλιστα, εδώ έχουμε ένα πολύ καλό χαρτί, έχουμε τον αριθμό 6. Αριθμός 6 εδώ, γιατί και 15 και αυτός μας κάνει 6, αριθμός 6 εδώ πέρα. Λοιπόν, συντονίζεστε με αυτό, δείτε το. Εδώ είναι η κάρτα της δίκης, είναι μια θετική κάρτα, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει δόξα, σημαίνει τιμή, σημαίνει τα καταφέρνω ή έχετε αρκετή ενέργεια, αρκετή δύναμη και σας βλέπουν και οι άλλοι ως ένα άτομο δυνατό το οποίο μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του και να πετύχει. Εντάξει, αυτό είναι και ένα καθρέφτη σημαντικό σας και των αλλωνών, γιατί είπαμε να κάνουμε και ένα καθρέφτισμα. Εδώ τώρα έχουμε, εδώ τώρα έχουμε τα ξύφη στα οποία είναι οι σκέψεις. Εδώ είναι η ενέργεια, εδώ είναι οι σκέψεις. Για να δούμε οι σκέψεις. Και εδώ έχουμε έναν υπότι ξυφών. Εσείς λοιπόν, με τον αριθμό 1, το δώρο γενεθλίων σας αποκαλύπτει επίσης εδώ. Ο υπότις ξυφών σημαίνει δύναμη και ορμή. Πρέπει στη ζωή να ορμήσω. Καμιά φορά πρέπει να γίνω πολεμιστής, πολεμίστρια, να διεκδικήσω, να πετύχω, να κάνω. Οι σκέψεις σας λοιπόν είναι έντονες, οι σκέψεις σας είναι ώστε να τα καταφέρετε στη ζωή και το κάνετε αυτό πολλές φορές ακόμα και δεν φοβάστε και να συγκρουστείτε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Γιατί έτσι είστε εσείς. Οι σκέψεις σας λοιπόν είναι ορμητικές, πολύ γρήγορες, πολύ γρήγορη σκέψη, πολύ δυνατές σκέψεις, γρηγοράδα έκφρασης και ορμή. Λοιπόν, το επόμενο είναι το νερό. Εδώ είναι το συναίσθημα. Άρα λοιπόν, και εδώ ένα καθρέφτισμα είναι ότι οι άλλοι σας βλέπουν και σαν καμιά φορά ορμητικούς ανθρώπους ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύναμη. Ο καθένας βέβαια εκφράζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με το δικό του τρόπο, αλλά εδώ δείχνει δύναμη. Στο επόμενο λοιπόν εδώ τι δείχνει, που είναι το συναίσθημα και το συναίσθημα είναι ότι πολλές φορές σας βρίσκει συναισθηματικά να είστε μόνοι σας ή μόνοι σας και ότι οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε αρκετή τύχη από το χέρι του Θεού, αρκετή ευλογία, αρκεί να αλλάξετε λίγο τον τρόπο που αισθάνεστε και σκέφτεστε ή να χαλιναγωγήσετε το συναισθηματικό σας κόσμο. Όταν λέω να τον χαλιναγωγήσετε, δεν εννοώ να τον καταπιέσετε, ενώ να τον φέρετε σε μία ρέγουλα, να το πούμε έτσι, σε μία πειθαρχία. Και οι άλλοι λοιπόν σας βλέπουν καμιά φορά σαν απομονωμένους, σαν μοναχικούς ανθρώπους. Και ο αριθμός 1 όντως είναι ένας μοναχικός άνθρωπος. Ένας μοναχικός αριθμός. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παρέες, δεν σημαίνει ότι δεν παντρεύονται, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν φίλους προς Θεού. Εσωτερικά λέμε εδώ, γιατί εδώ είναι το συναίσθημα. Οι άλλοι όμως αυτή την ενέργεια την εκλαμβάνουν. Και το επόμενο λοιπόν είναι η γη που έχει να κάνει με την πρακτικότητα, με το χρήμα για τον αριθμό 1 και είναι αυτός εδώ πέρα. Ω, μάλιστα. Ένας πολύ καλός αριθμός. Λοιπόν, εδώ είχαμε το 4 για να δούμε. 6. Αυτός εδώ πέρα δεν έχει αριθμό. Βέβαια έχει έναν εσωτερικό αριθμό. Και αυτός ο εσωτερικός αριθμός, για αυτόν εδώ πέρα τον υπότι ξυφών είναι ο 50. Είναι ο 53, που μας κάνει 8. Εδώ έχουμε το 4 και εδώ έχουμε πάλι το 3. Λοιπόν, το 3 είναι από τις κάρτες τις οποίες εσείς με τη δική σας προσπάθεια μπορείτε να έλξετε, όμως μέσα από τη δική σας προσπάθεια, προσέξτε, μέσα από εργασία να έλξετε πλούτο, καλές συνεργασίες, καλή καριέρα, γενικότερα καλές εξελίξεις όσο αναφορά στο κομμάτι της εργασίας. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα προφίλ εδώ πέρα. Και εννοείται και οι άλλοι μπορούν να σας δουν ως πρωτοπόρους, γιατί εδώ μόνοι σας εργάζεστε. Είδατε τους συσχετισμούς. Αν παρατηρήσετε σε όλες τις εικόνες, εδώ δείχνει, να σας το πω, δυσκολία στις σχέσεις, δεν σας καταλαβαίνουν, ευκολία όσον αφορά σε κομμάτια στα οποία έχετε πολλή ενέργεια, δηλαδή μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, πολύ πρωτοποριακά πράγματα, η σκέψη σας είναι σπινθυροβόλα και ορμάται, έτσι σας βλέπουν και οι υπόλοιποι, είστε απομονωμένοι και σας βλέπουν και οι άλλοι και λένε μα είναι και μόνος, είναι αυτά, είναι και... γιατί και η κορυφή καμιά φορά έχει μοναξία και εδώ πέρα στο επαγγελματικό κομμάτι σας βλέπουν σαν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να φέρουν εξελίξεις και συνεργασίες αλλά δουλεύοντας αυτόνομα και μόνοι τους. Εντάξει. Αυτό είναι και το εσωτερικό καθρέφτισμα που κάνουμε και πώς σας βλέπουν και οι άλλοι. Εντάξει. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τον αριθμό 1 σύμφωνα με τη μεθοδολογία την οποία σας είπα προηγουμένως. Δεν θα τη λέω σε κάθε ρίξιμο για να μην καθυστερούμε. Υπάρχει στον πρόλογο και μπορείτε να τη δείτε εκεί.
Ο αριθμός 1, το δώρο των γενεθλίων με δόνηση 1 ήταν αυτός. Θα τα μαζέψω και θα προχωρήσουμε στον αριθμό 2, αξία δώρων γενεθλίου νούμερο 2. Αριθμός 2 λοιπόν, αξία δώρων γενεθλίων. Αριθμολογικά ο αριθμός 2 σημαίνει σαν αξία εξυπνάδα, ευαισθησία, διπλωματία, διέστηση, ένστικτο, συνεργασίες και κυρίως έκφραση μέσα από άλλους ανθρώπους. Μεγάλη αρκάνα, φωτιά, ενέργεια δηλαδή, σκέψεις, συναισθήματα, γη. Για να δούμε με τι συντονίζεστε και τι έχουν να σας πούνε. Για να δούμε εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ. Στη Μεγάλη Αρκάνα έρχεται ο Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με την αλήθεια. Έχει να κάνει με την εσωτερική σας αλήθεια, με τα πιστεύω σας και την αναζήτηση, βέβαια, γιατί εδώ έχει δύο επίσης οντότητες, δηλαδή είναι και η καλή συνεργασία. Εσείς λοιπόν δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στη συνεργασία, πολύ μεγάλη στις αληθινές σχέσεις, πολύ μεγάλη σημασία στο αληθινό κομμάτι και αυτό είναι και οι άλλοι που βλέπουν σε εσάς. Ότι είστε άνθρωποι ναι μεν διπλωμάτες, αλλά παρόλα αυτά και αληθινοί ή αληθινές. Ενέργεια τώρα εδώ. Φωτιά δηλαδή, μπαστούνι, είναι η ενέργεια. Στη γη πρώτα εμφανιστική ενέργεια, έγινε ηλεκτρική εκένωση, κεραυνός, μετά ανακατεύτηκε με τον αιθέρα το οξυγόνο, στη συνέχεια αυτός ο κεραυνός μαζί με την ηλεκτρική εκένωση έπεσε μέσα στον ωκεανό, μέσα στο νερό, δημιουργήθηκε η ζωή και στη συνέχεια η ζωή βγήκε στη γη. Έτσι μια μικρή ιστορία από τα ταρό. Λοιπόν, για να δούμε την ενέργεια εδώ πέρα. Η ενέργεια είναι το 8, μάλιστα, είναι το 8 μπαστούνι. Είναι καλή κάρτα, είναι τα ευτυχισμένα, τα καλά νέα, η ευτυχία, η δυναμική. Το 8 σημαίνει το πάθος, εντάξει, αυτό είναι και πολύ κόκκινο εδώ πέρα, και οι γρήγορες κινήσεις και σας αρέσουν τα πράγματα να γίνονται ειδικότερα σε θέματα σχέσεων γρήγορα. Δεν θέλετε να περιμένετε πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανυπομονησία. Ναι, μεν έχετε τάκτ, ναι, μεν έχετε μια υπομονή, αλλά παρόλα αυτά όμως θέλετε να γίνονται γρήγορα πράγματα. Σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος συνδυάζει ωριμότητα, σοφία γνώσης και ένας άνθρωπος, οι πόλοι, οι άλλοι λέει πως σας βλέπουν, και ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάρει αποφάσεις και έχει και αρκετή πνευματικότητα και αρκετή διέστηση και δεν έχει φόβο να το εκφράσει κιόλας. Λοιπόν, πάμε στα ξύφη λοιπόν, στον αέρα λέει, στις κάρτες των ξυφών, για να δούμε το επόμενο μήνυμα, δικό σας εσωτερικό και πώς σας βλέπουν οι άλλοι και δώρο γενεθλίων. Εδώ, 4 μάλιστα, είναι το 4 ξυφών, ηρεμία λοιπόν. Αυτό που θέλετε εσείς στη σκέψη σας, προτού αποφασίσετε, είναι να πάρετε αποφάσεις μέσα από γαλήνη. Ενώ έχετε πολλή ενέργεια, ξέρετε τι κάνετε, παρόλα αυτά όμως, γαλινεύετε τη σκέψη σας, κοντρολάρετε τη σκέψη σας και λέτε, όπα, ηρέμησε, να δούμε τι θα κάνουμε. Όπα, για να το δούμε με ψυχραιμία. Αυτός είναι ο τρόπος σας. Και θέλετε λοιπόν, δεν σημαίνει γιατί εδώ είναι ο πολεμιστής, έτσι, και είστε και πολεμίστριες, είστε πολεμιστές. Σημαίνει λοιπόν ότι το έχετε μέσα σας τη μαχητικότητα, αλλά εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Επίσης εδώ το 4, το 4 ξυφών σημαίνει, γιατί είναι και ο αριθμός 4 και θα το δούμε, ο αριθμός 4 εδώ σημαίνει και σταθερότητα, ισορροπία. Σας βλέπουν οι απ' έξω λοιπόν και σαν ένα άτομο ισορροπημένο και με σκέψεις πολύ λογικές και που συγκρατιέται και δεν ξεφεύγει από τα όρια. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι εκρηκτικές, συμπεριφορές οι οποίες είναι πιο μαζεμένες. Πάμε τώρα να δούμε το συνέστημα, τι γίνεται εδώ. Εσωτερικά για εσάς και μετά πώς σας βλέπουν και οι άλλοι. Για να δω. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που έχουμε μάλιστα είναι το 6 κυπέλλο. Το 6 κυπέλλο είναι μία από τις καλές κάρτες και εδώ δείχνει μία εσωτερική ηρεμία. Καλή κάρτα, σας αρέσουν οι σχέσεις, είστε άνθρωποι των σχέσεων, όχι των πολλαπλών σχέσεων, έτσι θέλετε η σχέση να έχει ποιότητα, γιατί αυτή η κάρτα αυτό αντιπροσωπεύει. Και δεν έχετε θέμα να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα και να προχωρήσετε με τον άνθρωπο τον οποίο αγαπάτε και είστε εκεί ταγμένοι ή ταγμένες. Είναι αυτό πολλές φορές που λέμε η ποσότητα εις βάρος της ποιότητας και η ποιότητα εις βάρος της ποσότητας. Τι εννοούμε? Ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν ποιότητα σχέσεων στη ζωή τους και το αντίθετο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, ξέρω, έχουν κάνει 2-3 σχέσεις στη ζωή τους. Οκ. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει 15 σχέσεις στη ζωή τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που καφιούνται ότι έχουν πάει με 4.000 γυναίκες, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, εγώ στη ζωή μου δεν έχω κάνει τόσες πολλές σχέσεις. Είμαι με 1, 2, 3, 4. Οκ. Okay. Δεν κάνουμε διαγωνισμό. Δεν κάνουμε σύγκριση, παρόλο που το ανθρώπινο γένος γενικότερα, το ανθρώπινο είδος, του αρέσει να κάνει συγκρίσεις. Εδώ όμως είναι μια κάρτα ποιότητας. Εγώ αυτό έχω να πω και σας βλέπουν επίσης και οι άλλοι ως έναν ποιοτικό άνθρωπο, ο οποίος μέσα από την ηρεμία των σκέψεων και εδώ πέρα και της γαλήνης των συναισθημάτων μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και βεβαίως εννοείται είναι έτοιμο να πάρει αποφάσεις για νέα πράγματα και νέα ξεκινήματα. Αυτά έρχονται με τη δόνηση λοιπόν με την αξία το δώρο σας. Στο επόμενο που είναι η γη, για να δούμε τη γη. Η γη λοιπόν έχει να κάνει, για να δούμε τι έχει να σας πει, που είναι και το επαγγελματικό κομμάτι. Αχα, είναι ένα άλλο τεσσάρι εδώ που είναι το 4 πεντάκτινο. Το 4 πεντάκτινο σημαίνει επίσης ότι σας αρέσει η δομή, σας αρέσει να υπάρχει δικαιοσύνη, σας αρέσει να υπάρχει πλαίσιο, σας αρέσει να υπάρχει οργάνωση, να υπάρχει μέθοδος. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ έχουμε ένα τεσσάρι και εδώ έχουμε και άλλο τεσσάρι, το οποίο οι αριθμοί σας είναι ο 5, ο 8, ο 4, ο 6, ξανά ο 4. Δείτε εσείς πώς σας ταιριάζει όλο αυτό με την αξία δώρο για ενός λίγο που είστε 2. Λοιπόν, αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι σημαίνει ότι θέλετε οργάνωση. Όταν είναι κάτι ανοργάνωτο, δεν το αντέχετε. Το ίδιο ισχύει και στη σχέση σας. Θέλετε μια οργάνωση, θέλετε να ξέρετε πού πηγαίνει η σχέση. Αυτό εδώ πέρα, αυτό λέει εδώ, πού πηγαίνει η σχέση συναισθηματικά και λογικά αλλά και πρακτικά. Και θέλετε να γνωρίζετε και τα επόμενα βήματα. Θέλετε να γνωρίζετε και ο άνθρωπός σας πώς σκέφτεται και τι θέλει να κάνει και τι νιώθει σαν επόμενα βήματα. Οπότε είστε ένα πολύ σταθερό πλαίσιο. Εντάξει. Και ο αριθμός 2 είπαμε ότι έχει να κάνει με την εξυπνάδα, την ευαισθησία, τη διπλωματία, τη γαλήνη, τη διέστηση, το ένστικτο. Και θέλετε βέβαια και το εσωτερικό σας πλαίσιο. Ωραία, πολύ καλά. Αυτός ήταν ο αριθμός 2. Να πάμε αξία δώρο για να δούμε στον αριθμό 3. Αριθμός 3 ως αξία δώρων γενεθλίων και τυχερός βέβαια αριθμός, ο αριθμός 3. Τι σημαίνει αριθμός 3? Δημιουργικότητα, ευαισθησία, εξαϊπνάδα, τέχνη, επικοινωνία, λόγος, γραπτός λόγος, καλλιτεχνικά, έκφραση, χρήματα, μπορούμε να ελκύσουμε χρήματα, το 3 είναι ο νόμος της φύσης, η τρισδιάστατη ενέργεια, σώμα, νους, ψυχή, άρα προσέχουμε και την υγεία μας αρκετά εδώ πέρα. Επικοινωνία, γενικότερα η επικοινωνία, ανάπτυξη και είναι ένας από τους δυνατούς, τυχερούς, ας το πούμε, αριθμούς. Λοιπόν, πολλοί καλλιτέχνες στο παγκόσμιο στερέωμα, βέβαια δεν αποκλείται τους υπόλοιπους αριθμούς προς Θεού, αλλά κυρίως ανήκουν σε αυτόν τον αριθμό, στον 3. Έχουν δυνατά, στον αριθμό 3, ή δρόμο ζωής, ή ψυχής, ή τυχερό αριθμό, ή αξία γενεθλίων κτλ. Πάμε όμως να δούμε, μεγάλη αρκάνα, ένα γενικό πλαίσιο, για να δούμε τι έχει να πει η μεγάλη αρκάνα εδώ, για εσάς σαν ένα μήνυμα και πώς βλέπουν οι άλλοι. Και έχει βγει, μάλιστα, έχει βγει το 7, το οποίο είναι το άρμα. Το άρμα σας βάζει στη θέση του οδηγού. Σας αρέσει να οδηγείτε εσείς στις εξελίξεις. Σας αρέσει να είστε αυτόνομοι κι εσείς. Σας αρέσει να έχετε επιλογές στη ζωή και καμιά φορά σκέφτεστε ότι στην ζωή έχουμε επιλογές μόνο 2. Ή ναι ή όχι. Ή δεξιά ή αριστερά. Ή πάνω ή κάτω μόνο. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αυτός είναι ο δικός σας τρόπος σκέψης. Το ίδιο βλέπουν και οι άλλοι για εσάς ή απ' έξω. Πάντως δείχνει ότι πάντα βρίσκεται λύσεις. Είναι ένα χαρτί που δείχνει ότι στο τέλος, με κάποιο τρόπο, εσείς θα βρείτε τις αναγκαίες λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Πάμε να δούμε τώρα εδώ την ενέργεια, να δούμε τη φωτιά. Τι έχει να μας πει, φωτιά λοιπόν εδώ, ενέργεια δηλαδή, και έχουμε, τι έχουμε, έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι. Ακόλουθος μπαστούνι φέρνει καλά νέα, φέρνει αρκετή ενέργεια, φέρνει ανανέωση, καλά θέματα υγείας, σας βλέπουν ως έναν πρωτοπόρο κιόλας, ότι σκέφτεστε πολύ μπροστά, είστε πάρα πολύ μπροστά γενικότερα, έχετε όμως ενέργεια, έχετε δύναμη, μπορείτε να υποστηρίξετε, τι να σας πω, το έργο σας, την έμπνευσή σας, αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε, το τραγούδι σας, το λόγο σας, το γραπτό σας, ό,τι είναι αυτό για εσάς εκεί που σας ελκύει. Το ίδιο βλέπουν και οι άλλοι, σας βλέπουν καμιά φορά σαν έναν οραματιστή και πρωτοπόρο. Και βέβαια εδώ σημαίνει και καλά νέα, δηλαδή ότι πάντα στο τέλος με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει.
Καλό θετικό. Πάμε στο επόμενο που είναι τα ξύφη. Τα ξύφη είναι οι σκέψεις μας. Τα ξύφη είναι οι αποφάσεις μας. Για να δούμε εδώ. Στην κάρτα των ξυφών εδώ έχουμε το δύο ξυφών. Ναι, πολλές φορές όμως αισθάνεστε μπλοκαρισμένοι. Αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις. Παρόλο που εδώ το άρμα δηλώνει ότι μπορείς να πάρεις αποφάσεις, εσείς όμως με τη σκέψη σας νιώθετε σαν να τον μπλοκάρετε αυτό το πράγμα. Προσπαθείτε να βρείτε την αλήθεια και την ψέμα, διότι αυτό σημαίνει αυτή η κάρτα. Βεβαίως σημαίνει πολλές φορές και συμβιβασμός, δηλαδή συμβιβάζομαι με την κατάσταση η οποία υπάρχει, διότι δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να προχωρήσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σας βλέπουν οι άλλοι λοιπόν και εξωτερικά ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να συμβιβαστεί, συμβιβάζεται κάτω από συνθήκες δύσκολες, διότι δεν έχει τι άλλο να κάνει. Είναι αυτό που λένε, τι άλλο να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα, εντάξει. Το οποίο συμβαίνει πολλές φορές αυτό στη ζωή μας, αλλά γενικά υπάρχει αυτό εδώ. Όταν όμως το ξεκαθαρίσετε μέσα σας, τότε υπάρχει θετική ενέργεια και μπορείτε να προχωρήσετε και να προοδεύσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το επόμενο, το οποίο είναι το συνέστημα. Είναι οι κούπες, είναι το νερό, είναι το συνέστημα για εσάς λοιπόν, συναισθηματικά, τι γίνεται, τι παίζει, τι υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ αυτή η κάρτα και συναισθηματικά μάλιστα έχουμε το 3 των κυπέλων, το οποίο ταιριάζει και με το δικό σας αριθμό. Το 3 των κυπέλων λοιπόν έρχεται να μας δείξει κάποια πράγματα που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής. Έχει να κάνει με ανθρώπους, σας αρέσει να περνάτε καλά με ανθρώπους, σας αρέσει η ανθρώπινη γενικότερα επαφή και η επικοινωνία. Και η έκφρασή σας μέσα από ανθρώπους παίρνετε πολύ πολύ χαρά. Και όντως το 3 είναι η τύχη, είναι η εύνοια, είναι οι άνθρωποι, η γνωριμίες, η κοινωνικοποίηση, διότι το 3 είναι και κοινωνικός αριθμός, είναι πολύ κοινωνικός αριθμός. Και αυτή η δόνηση λοιπόν, η αξία δώρου γενεθλίων σας φέρνει και αυτή τη χαρά λοιπόν μαζί. Πολύ καλό αυτό. Και οι άλλοι σας βλέπουν και όλες και αυτό που λέμε πολλές φορές και party animal. Ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει χιούμορ, κάνει χαβαλέ, περνάει καλά. Όλα αυτά. Το επόμενο είναι η γη. Είναι το επαγγελματικό κομμάτι ή είναι το πρακτικό κομμάτι της ζωής μας. Για να δούμε εδώ. Και αυτό που έχει βγει είναι ένας υπότης πεντάκτημα. Okay, λοιπόν. Επιτυχία. Είστε άνθρωποι οι οποίοι μπορείτε να γνωρίσετε την επαγγελματική επιτυχία μέσα από δικές σας ατομικές προσπάθειες. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που σας αγαπάνε και θα σας στηρίξουν και ανάλογα με τις αποφάσεις βέβαια που θα πάρετε, αλλά ο γενέθλιος αριθμός σας, το δώρο των γενεθλίων, σας έχει και έναν υπότι. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά, αργά αργά, θα φτάσετε στην επιτυχία, γιατί έχετε και πολύ μεγάλη υπομονή εδώ. Ο υπότης πεντάκτων είναι πολύ καλό και βέβαια δείχνει και το σκοπό στον οποίο έχετε εσείς ενταχθεί. Είπαμε το 3, μπορεί να είναι συγγραφείς, μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι επιστήμονες. Είναι πολύ μεγάλο και ευρύ το πεδίο, διότι και η επιστημονική σκέψη έχει και εκεί μια δημιουργική σκέψη και μια καλλιτεχνική σκέψη. Είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω, αλλά επειδή το έχω ψάξει, πάνω σχάρι ένας χειρουργός, να το πούμε έτσι, που είναι και 3, είναι και καλλιτέχνης, διότι μια χειρουργική επέμβαση έχει μέσα και ένα δημιουργικό καλλιτεχνικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο κόβω και κάνω, έτσι. Και πολλοί, ας πούμε, πλαστικοί χειρουργοί κάνουν και με τα χέρια τους πλάθουν πραγματικά πυλό για να εξασκούνται και γίνονται καλλιτέχνες. Και άλλα, βέβαια, πολλά, ανάλογα ο καθένας με το δικό του ταλέντο το εσωτερικό. Τώρα, όταν μιλάμε εδώ για εσωτερικό ταλέντο, μιλάμε επίσης ότι μπορεί κάποιος να είναι συγγραφέας, αλλά μην το κάνει για επάγγελμα, έτσι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα χόμπι. Μπορεί κάποιος να κάνει κάποια πράγματα και να είναι άλλο το επαγγελμά του και άλλο το χόμπι του ή οτιδήποτε. Συντονίζεστε όμως με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ οι αριθμοί μας είναι το 7. Εδώ ο ακόλουθος έχει μια εσωτερική δόνηση 28 που μας κάνει 2 και 8 μας κάνει 10, μας κάνει 1 γιατί το κάνουμε αυτό στην αριθμολογία μέχρι να φτάσουμε στον πυρήνα, στον κεντρικό αριθμό. Εδώ πέρα έχουμε το 2, εδώ έχουμε το 3 που ταιριάζει με σας και βέβαια έχουμε και έναν υπότι πεντάκτινο ο οποίος έχει μία εσωτερική δόνηση 6 και 7. Αυτό μας κάνει 13, μας κάνει 4. Εσείς βλέπετε λοιπόν ανάλογα τι σας ταιριάζει από αυτούς τους αριθμούς. Αλλά γενικά είπαμε με τον τρόπο που κάναμε, τη μέθοδο που κάναμε, ο δικός σας εσωτερικός αριθμός αξία γενεθλίων είναι το 3. Εντάξει, ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εδώ λοιπόν είμαστε στον αριθμό 4. Αξία δώρων γενεθλίων αριθμός 4.
Αυτό τι σημαίνει τώρα, αυτό σημαίνει σταθερότητα, αυτό σημαίνει ισορροπία, σημαίνει θάρρος, σημαίνει επίσης αίσθηση εργασίας, εργασιομανία, νομοτέλεια. Εδώ έχουμε μία περίοδο, μάλλον ένας αριθμός που είναι εργασίας, σκληρής εργασίας, οργάνωσης. Συνήθως γεννιούνται εδώ επιχειρηματίες. Όσοι έχουν αυτή την επίδραση του 4, είναι επιχειρηματίες, είναι σε μεγάλες, μπορεί να είναι σε μεγάλες θέσεις ή έχουν τη δυνατότητά τους. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν επίσης αυτοέλεγχο, ισχυρό αυτοέλεγχο και έχουν μια σχετική ανασφάλεια όσον αφορά στο χρήμα. Εδώ, ο αριθμός αυτός το 4 σημαίνει τύχη, αλλά τύχη μέσα από σκληρή εργασία. Προσέξτε, τύχη μέσα από σκληρή εργασία. Δεν αποκλείεται και τα υπόλοιπα τυχερά, αλλά κυρίως υπάρχει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε. Μεγάλη αρκάνα, φωτιά, αέρας, νερό, γη. Μεγάλη αρκάνα, ένα γενικό, τι σημαίνει, τι έχει να σας πει η αξία του γενεθλίου σας και είναι ο τροχός της τύχης, μάλιστα. Έχετε την ικανότητα να γυρίσετε τον τροχό της τύχης. Έχετε την ικανότητα να γίνετε τυχεροί άνθρωποι. Τύχη δεν σημαίνει μόνο βγάζω χρήμα. Τύχη σημαίνει πολλά πράγματα. Τύχη σημαίνει κερδίζω σε κάτι ενώ ήταν κάτι χαμένο. Τύχη σημαίνει τελικά τα κατάφερα και επέλεξαν εμένα ή εκείνο ή το άλλο. Η καθημερινότητα, η ζωή μας, η καθημερινή ζωή των καθημερινών ανθρώπων σαν εμάς, ας το πούμε, έχουν και αυτοί ένα, έχουμε όλοι εμείς και μία τύχη που εκεί που πηγαίνουν κάπου όλα στραβά, τσου, κάτι αλλάζει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή για το 4 ισχύει το εξής, επειδή το 4 είναι και ένας αριθμός αυτοπεριορισμού, εάν δεν το έχετε καταλάβει, είναι ένα δώρο το οποίο σας το δίνει η ημέρα γενεθλίων σας. Εδώ τώρα επίσης οι άλλοι που σας βλέπουν, σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ορίσει τη μοίρα του, να πάρει τη μοίρα στα χέρια του. Φωτιά λοιπόν, ενέργεια, μπαστούνι. Η ενέργειά σας, ποια είναι η ενέργειά σας, η δική σας και πώς σας βλέπουν και οι άλλοι. Και είναι ένας υπότης εδώ. Στόχος, έχετε, θέλετε στόχο στη ζωή. Έχετε πολλή ενέργεια. Κουράζεστε, αλλά έχετε πολλή ενέργεια. Μπορεί να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή μπορεί να κάνετε πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα και να συνεχίζετε μέχρι αργά το βράδυ. Ο υπότης δίνει πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη και φυσικά εννοείται και στο ερωτικό κομμάτι, στον ερωτικό τομέα είστε αυτό που λένε φωτιά, είστε ορμή, είστε δύναμη. Πολύ καλό. Έτσι σας βλέπουν και οι άλλοι βέβαια και σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αποστολή στη ζωή του, δηλαδή βάζει τα πράγματα κάτω και προχωράει. Λοιπόν, εδώ, στο επόμενο. Εδώ, πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε λοιπόν τα ξύφη, οι σκέψεις. Α, μάλιστα. Πολλές φορές απογοητεύεστε πάρα πολύ εύκολα. Και όντως ο αριθμός 4 είναι και ένας αριθμός ο οποίος, επειδή είπαμε έχει και περιορισμό και τέτοια, μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον αυτοέλεγχο και να μπει σε θλίψη ή σε μεγάλη στεναχώρια. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 9 ξυφών, δεν είναι μια καλή κάρτα, είναι μια δυσίωνη κάρτα, είναι η σκέψη σας, είναι η στεναχώρια σας, είναι οι προβληματισμοί σας. Ό,τι προβληματίζει τον καθένα και την κάθε μία. Όμως, αυτό που λέει το δώρο των γενεθλίων σας είναι έχετε την ικανότητα να βγείτε από αυτές τις καταστάσεις και από αυτή την θλίψη και από αυτή τη στεναχώρια και να σταθείτε, συγγνώμη, ξανά στα πόδια σας. Στο αισθηματικό κομμάτι, λοιπόν, που είναι εδώ οι κούπες, για να δούμε, το νερό δηλαδή, που έχει να κάνει με το συναίσθημα, βγαίνει, ωραία λοιπόν, ένας άλλος υπότης. Α, μάλιστα, δύο υπότες. Όταν έχουμε δύο υπότες, λοιπόν, σε ένα deck, σημαίνει γρήγορη εκπλήρωση των πραγμάτων αυτών των οποίων έχετε βάλει στόχο. Και όντως ο αριθμός 4, σαν δύναμη, σαν ενέργεια σε εσάς, σας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώνετε αυτά τα οποία θέλετε. Δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη με το δικό τους ρυθμό. Άλλοτε πιο γρήγορα, άλλοτε πιο αργά. Εδώ έχει ένα πιο αργό ρυθμό, εδώ έχει ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Εξαρτάται ανάλογα με την κατάσταση. Στο συναισθηματικό κομμάτι όμως, θέλετε, είστε τρυφεροί άνθρωποι. Είστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Πολλές φορές δεν το δείχνετε όμως, γιατί αυτός εδώ υπότης πολλές φορές, okay, έχει καλό σκοπό,
αλλά έχει και μια πισινή που λένε μέσα του, δηλαδή για να δούμε τι γίνεται και πού πηγαίνουμε. Αλλά είναι πολύ καλό στα συναισθηματικά και δείχνει επίσης και την αυτοσυγκράτηση που έχετε στα συναισθηματικά. Έτσι σας βλέπουν και οι άλλοι. Καμιά φορά σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολύ εκφράζεται εύκολα. Θα εκφραστεί μόνο σε δικούς του ανθρώπους που εμπιστεύεται και αγαπάει. Λοιπόν, εγώ δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ απλά λέω αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βγαίνει. Λοιπόν, ναι, είναι όμως και καλό αυτό, διότι έτσι είστε εσείς φτιαγμένοι με αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στο πεντάκτηνα, τα οποία έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό, την καριέρα, τα χρήματα και τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι, είναι η υπομονή. Το 7 πεντάκτηνο εδώ δηλώνει την υπομονή, όμως το 7 σε οποιαδήποτε αρκάνα, σε οποιαδήποτε βγει, όποτε βγει ο αριθμός 7, γιατί 7 έχουν οι μικρές αρκάνες και οι μεγάλοι βέβαια, αλλά εδώ ο αριθμός 7 σημαίνει ότι έχετε ικανότητες κληρονομικό χάρισμα. Προσέξτε, μην παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ το κακώς εννοούμενο κληρονομικό χάρισμα, το οποίο πολλοί διαφημίζουν σε εφημερίδες, περιοδικά, sites ή δεν ξέρω τι, ότι α, έχω κληρονομικό χάρισμα, θα σταυρώ όλα. Okay. Δεν λέω ότι είναι λάθος, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Εγώ μιλάω για εσάς όμως τώρα. Εσείς έχετε κληρονομήσει μία ικανότητα. Μία από τις ικανότητες είναι η ικανότητα της υπομονής και η ικανότητα του να φτιάχνω χρήματα. Επίσης να κάνω οικονομία. Επίσης να καταλαβαίνω την πνευματικότητα, το ένστικτο, τη διαίσθηση και την κατάλληλη στιγμή να κάνω, ας πούμε, την κατάλληλη επένδυση. Αυτό ισχύει και στις σχέσεις βέβαια, ισχύει κυρίως όμως στον επαγγελματικό τομέα και για κάποια πράγματα εσείς για να έχετε εξελίξεις περνάτε μέσα από το κανάλι της υπομονής. Έχουμε τους αριθμούς 10, 1, εδώ ο υπότης μπαστούνι έχει εσωτερικό αριθμό 25, που μας κάνει το 7. Στη συνέχεια, ο υπότης κούπα έχει εσωτερικό αριθμό 3 και 9, που μας κάνει 12 και μας κάνει πάλι 3. Λοιπόν, δείτε εσείς τους αριθμούς πώς ταιριάζουν και είπαμε εδώ πέρα, έχετε ένα χάρισμα, κάποιες ικανότητες που τις έχετε κληρονομήσει από προηγούμενες γενιές και επίσης πηγαίνει μέχρι και 7 γενιές πίσω. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί, επειδή όμως εδώ είναι και κάτι πρακτικό, μπορεί να είναι η μέθοδός σας, η οργάνωσή σας, μπορεί να είναι ένα επιστημονικό μυαλό, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε DNA το οποίο κληρονομείται από προηγούμενες γενιές, εδώ σημαίνει λοιπόν ότι έχετε κάποια ικανότητα. Λοιπόν, αυτό βέβαια εσείς θα το ψάξετε, εσείς θα το δείτε, είναι και πρακτική αυτή η ικανότητα και ικανή, μπορεί να είναι ικανότητα μέσα από υπομονή και αρκετή εργασία να βγάζετε χρήματα, έτσι. Είναι και αυτό μια ισχυρή ικανότητα ή να είστε καλοί επιχειρηματίες. Ή μπορεί να έχετε κάτι άλλο, μπορεί να είναι διέστηση, μπορεί να είναι ένστικτο, μπορεί να είναι προφητικά όνειρα, μπορεί να είναι μέσα από γραφή να καταλαβαίνετε την διέστησή σας και να την εκφράζετε και να βγαίνει έτσι. Μπορεί να είναι η δομή της λογικής σας και να φτάνετε σε κάποιο λογικό συμπέρασμα σε συνδυασμό με το ένστικτό σας ή τα όνειρά σας ή οτιδήποτε. Αυτό εσείς το γνωρίζετε. Αυτό είναι εδώ πέρα λοιπόν γενικότερα, είναι πολύ καλό και έτσι σας βλέπουν και οι άλλοι. Σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει υπομονή, έχει το χάρισμα, έχει διέστηση, είναι αυτό που λέμε και χαρισματικό άτομο, έχει ταλέντα, έχει επικοινωνία, τα καταφέρνετε, να βγείτε από τη θλίψη σας. Σας βλέπουν οι άνθρωποι ότι καμιά φορά στεναχωριέστε, αλλά σας βλέπουν και σαν δυνατούς και σαν ανθρώπους που μπορούν να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους. Πολύ καλό, πολύ εξαιρετικό. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και να πάμε λοιπόν στον επόμενο αριθμό μας, στην επόμενη αξία δώρων γενεθλίων. Αριθμός λοιπόν 5. Τι σημαίνει αξία δώρων γενεθλίων, το δώρο των γενεθλίων σας αριθμός 5. Πρόοδος, εξάπλωση, μαγνητισμός, επικοινωνία, αποφάσεις, απολαύσεις της ζωής, έντονος μαγνητισμός, το 5 είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μαγνητικός αριθμός, απασχόληση, πολλές φορές πολλές δραστηριότητες, πολλή εργασία, συναντήσεις, επικοινωνία, ένταση, κύκλος αλλαγών, συναντάς ανθρώπους, μπαίνεις σε ανθρώπους, αποφάσεις, έτσι. Είμαστε κάπου στο μέσον λοιπόν, δηλαδή, και τραβιόμαστε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα πάμε να δούμε, είναι μεγάλη αρκάνα, εδώ είναι η ενέργεια, φωτιά, εδώ είναι ξύφι, νόηση, εδώ είναι οι κούπες που σημαίνει συνέστημα και εδώ είναι τα πεντάκτηνα που σημαίνει το επαγγελματικό κομμάτι και η πρακτικότητα. Για να δούμε εσωτερικά με μια
από τις μεγάλες αρκάνες. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει για εσάς, ποιο είναι το μήνυμα. Α, είναι ο τρελός βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Τρελή περίοδος, τρελά πράγματα, ξεκινάμε, κάνουμε. Έχετε περάσει μέσα από πολλές εμπειρίες, μέσα από πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως δεν χάνετε το κουράγιο σας και αυτό που λέτε μέσα, ναι, θα ξεκινήσω από το μηδέν. Γιατί αυτό κάνει αυτός εδώ πέρα. Ξεκινάει πάλι από το μηδέν. Ξεκινάει πάλι από την αρχή και δεν χάνει τη δύναμή του. Έχει τον ήλιο, αυτό είναι ο ήλιος, η ακτίνηση του ήλιου, του δίνει αρκετή δύναμη. Έχει φίλους, έχει πιστούς φίλους, αυτό σημαίνει και το σκυλάκι. Βέβαια, οι φίλοι καμιά φορά γαυγίζουν και λένε πρόσεξε που πηγαίνεις και τι κάνεις. Είστε και παρορμητικοί, προχωράτε, διότι έτσι είναι και το 5. Το 5 σημαίνει και προχωράω και δεν λογαριάζω πολλές φορές και κανέναν. Υπάρχει μια ισχυρογνώμοσύνη, διότι ο τρελός στο αρνητικό του σημαίνει δεν ακούω κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό μου. Okay. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως σας βλέπω σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί και να ξεκινήσει πάλι από το μηδέν. Να δούμε την ενέργειά σας. Ποια είναι η ενέργειά σας. Με τι συντονίζεστε. Η ενέργειά σας λοιπόν είναι, είναι ένας αριθμός που είναι το 7. Θα πω το εξής. Ο αριθμός 7 είναι ένας από τους πιο ιερούς αριθμούς γενικότερα και στην αριθμολογία αλλά και στα ταρό βέβαια. Και εδώ θέλω να σας πει ότι έχετε κληρονομήσει κάποιο χάρισμα που φτάνει μέχρι 7 γενναίες πίσω. Εδώ όμως, επειδή είναι η ενέργεια, μπορεί να σημαίνει ότι έχετε το χάρισμα της ενέργειας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και ο μαγνητισμός που μπορεί να έχετε μπορεί να είναι και αυτό μια ικανότητα. Η ικανότητα της επικοινωνίας, επίσης, γιατί το 5 συνήθως τα πεντάρια έχουν και καλή φωνή, έχουν ωραία φωνή. Όχι η καλλιτεχνική φωνή για τραγούδι, αν και δεν αποκλείεται, παρόλα αυτά όμως σημαίνει ότι έχουν και μια καλή επικοινωνία, καλός λόγος. Εδώ εσείς εδώ μπορεί να είστε μόνοι σας και να μην έχετε κανένα πρόβλημα, τα βάλετε με όλους και με τα επιχειρήματά σας να τους πείθετε. Παρ' όλα αυτά έχετε πολλή ενέργεια. Για να τα βάλετε με όλους αυτούς εδώ πέρα σημαίνει ότι έχετε κληρονομήσει, έχετε πάρει σθένος δύναμη. Τώρα κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το γνωρίζουν, δεν έχει τόσο πολύ σημασία όσο το γεγονός ότι είστε εκεί ετοιμοπόλεμοι, δυνατοί, δυνατές, πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, δεν μασάτε, προχωράτε κανονικά στο στόχο σας, στο δρόμο σας, πολύ καλό, εξαιρετικό. Εντάξει. Και εννοείται βέβαια εδώ ότι ναι, καμιά φορά μπορεί να είστε και μόνοι σας ή μόνοι σας σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν θα μας είστε. Θα πείτε μόνος μόνοι μου, εγώ θα πάω εκεί. Λοιπόν, ξύφι, σκέψεις. Και βέβαια σας βλέπουν και εσάς οι άλλοι σαν μαχητές. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουν και οι άλλοι για εσάς. Γιατί είπαμε εδώ κάνουμε και ένα πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Το επόμενο, μάλιστα, ο παρορμητισμός σας, ο μαγνητισμός σας, ο ερωτισμός σας, η σεξουαλικότητά σας. Συγγνώμη για αυτό, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά, οι αισθήσεις σας, ο τρόπος που θέλετε εσείς να ζήσετε μέσα από εμπειρίες, γιατί θέλετε εμπειρίες. Εσείς στη ζωή θέλετε εμπειρίες, θέλετε να ζήσετε τη ζωή. Θέλετε πραγματικά να πάρετε όλο το νέκταρα της ζωής. Σας φέρνει πολλές φορές σε αδιέξοδα. Και μπορεί εσείς να βρεθείτε μπλεγμένοι σε περίεργες καταστάσεις όπου πληγώνεστε και πληγώνετε τους άλλους. Ο τρόπος σκέψης σας ή ακόμα και ο τρόπος που μπορεί να εκφραστείτε μπορεί να πληγώσετε τους άλλους ανθρώπους. Θα πληγωθείτε και εσείς, αλλά έχετε αρκετή δύναμη εσείς για να αναγεννηθείτε. Εσείς αναγεννιέστε. Δεν το έχουν όλοι αυτή την ικανότητα, μην νομίζετε. Γιατί πολλές φορές λέμε, είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά όντα, διαφορετικοί χαρακτήρες, άντε να έχουμε κάποια όμοια πράγματα, αλλά έχουμε άλλο τρόπο σκέψης, σκεφτόμαστε διαφορετικά, βλέπουμε διαφορετικά, αισθανόμαστε διαφορετικά, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εδώ όμως αυτό σημαίνει ότι εφόσον έχει πέσει στο κομμάτι της σκέψης, καλό θα ήταν να μπείτε εσείς σε μια κατάσταση όπου να σκέφτεστε πιο θετικά. Να μαγνητίζετε δηλαδή πιο θετικές καταστάσεις. Είπαμε, όπως η ταρό έχει θετικά και αρνητικά χαρτιά, έτσι και η αριθμή είναι θετική και αρνητική δόνηση. Είναι τι δόνηση δίνουμε εμείς, τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Εδώ πάνω σχάρι μπορεί να λέω ένα παράδειγμα, μια απόφαση να μπείτε ανάμεσα, λέω τώρα, σε ένα ζευγάρι, μόνο και μόνο επειδή επιθυμείτε αυτόν ή αυτήν, επειδή είναι πολύ όμορφος ή πολύ όμορφη. Και φυσικά εννοείται να γίνει κουλουβάχατα. Και όπως λέγεται το τραγούδι, ένα σπίτι καίγεται, έπιασε φωτιά κτλ. Λοιπόν, έτσι είναι. Δείτε το όμως εσείς. Εντάξει. Εδώ δεν κρίνουμε, εδώ απλά λέμε τις ενέργειες. Και σας βλέπουν οι υπόλοιποι σαν ανθρώπους τολμηρούς, οι οποίοι πολλές φορές δεν θα διστάσουν να κάνουν αυτό που θέλουν για να πετύχουν.
Τώρα, αν αυτό είναι καλό, αν αυτό είναι κακό, αξιολογήστε το εσείς. Δείτε το όμως. Πάμε τώρα. Θέματα συναισθηματικής φύσεως. Για να δούμε. Εδώ θα επιλέξω αυτό. Α, μάλιστα, βεβαίως. Για έναν καρμικό έρωτα εσείς θα κάνετε τα πάντα. Δεν θα λογαριάσετε τίποτα. Εδώ δείτε το. Αυτό είναι η καρμικότητα. Έχει να κάνει με τον αριθμό 6. Είναι καθαρά για σχέσεις, παρελθοντικές σχέσεις. Συνήθως γνωριμίες από το παρελθόν, δεν τις έχετε ξεχάσει, σας ακολουθούν, τις σκέφτεστε έντονα, είναι μαζί σας, είναι αυτό ή μπορεί να έχετε μπλέξει ή μπορεί να συμβαίνει το εξής, συμβαίνει αυτό. Να είστε με έναν άνθρωπο τώρα, τον αγαπάτε, όχι τον αγαπάτε ή την αγαπάτε, περνάτε καλά, περνάτε ωραία, αλλά να είστε κολλημένοι με μια παλιά σχέση και να σας τριβελίζει και να σας ζορίζει, να σας δημιουργεί θέματα και αυτό μέσα σας να σας πληγώνει, πληγώνει εσάς, πληγώνει και τους άλλους. Οι άλλοι τώρα σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ναι μεν είναι τρυφερός, τρυφερή, ναι μεν έχει πολλά να προσφέρει, παρόλα αυτά όμως καταλαβαίνουν ότι κάτι μέσα σας τριγυρίζει και υπάρχει και κάτι ανικανοποιητό σαν να υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι δικό σας θέμα το οποίο εσείς θα το δείτε. Παρόλα αυτά όμως το μήνυμα εδώ είναι επιλύω το θέμα στο πώς σκέφτομαι και ζυγίζω τα πράγματα στη ζωή. Διότι ναι, μπορώ να βρω πολύ μεγάλη ευτυχία. Το επόμενο που έχει να κάνει τα επαγγελματικά, καριέρα, οικονομικά και σχέσεις βέβαια, πώς σας βλέπουν οι άλλοι σε αυτό το τομέα και η πρακτικότητα, για να δούμε εδώ. Εδώ τι έχουμε, μάλιστα, εδώ έχουμε έναν ακόλουθο, μάλιστα, πολύ καλό. Έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο, ο ακόλουθος πεντάκτηνο είναι καλή, πολύ καλή κάρτα, σημαίνει προσφορά. Εσείς λοιπόν έχετε ανθρώπους οι οποίοι μέσα από προσφορά αναγνωρίζουν τις ικανότητές σας και σας προσφέρουν τη δυνατότητα για καινούργιες συνεργασίες, για επαγγελματικά. Βέβαια έχει μια στασιμότητα εδώ, έτσι. Σημαίνει εδώ πρώτα να δω και μετά θα αποφασίσω. Πρώτα να πάρω πληροφορίες και μετά θα δω, γιατί θέλω να δω και το πρακτικό κομμάτι. Λογική και φυσικά είναι ότι στο θέμα το οικονομικό βλέπετε τα πράγματα με αρκετή λογική, αλλά έχετε και την ικανότητα να έλξετε χρήμα. Οπότε, εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε το 0, τον αριθμό 7, τον αριθμό 3. Έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 6 και εδώ πέρα πάλι έχουμε τον αριθμό 6 και 7. Εντάξει. Αυτό μας κάνει 13, μας κάνει 4. 6 και 7 δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αριθμή γενικότερα, οπότε σας βλέπω ως έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει νέα ξεκινήματα, έχει δύναμη, κληρονομικό χάρισμα, κληρονομικές ικανότητες, υπερασπίζει τον εαυτό σας, πολλή ενέργεια, πολεμιστής, πολεμίστρια. Okay, προσέξτε διότι και πληγώνετε και πληγώνεστε εύκολα, το έχετε ευκολά και αυτό εδώ πέρα, μπορείτε όμως να το διορθώσετε και να το θεραπεύσετε. Σχέσεις, καρμικές σχέσεις, εσείς έχετε μια έφεση, μια έμφαση στο κομμάτι των καρμικών σχέσεων, των θετικών καρμικών σχέσεων και εδώ πέρα βέβαια εννοείται ότι έχετε και αρκετές ευκαιρίες για εξέλιξη στα επαγγελματικά, αλλά πέρα από αυτό όμως σημαίνει και εμπιστοσύνη, σημαίνει και έμπιστος και πρακτικός και πρόοδο κτλ. Αυτό ήταν λοιπόν το δικό σας το κομμάτι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στον επόμενο αριθμό. Προχωράμε λοιπόν στον αριθμό 6. Εντάξει, βέβαια να πω εδώ ότι δεν νομίζω να έχετε παράπονο, έτσι. Πανέμορφες κάρτες, πανέμορφα ντεξ για εσάς και φυσικά που είναι αντάξια των τυχερών σας αριθμών, των δώρων των γενεθλίων σας. Ο αριθμός 6 σημαίνει αρμονία, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει αγάπη, φροντίδα, σχέσεις, ισορροπία, σπίτι, δικαιοσύνη, ομορφιά. Κυρίως έχει να κάνει φροντίζω κάποιον άνθρωπο. Ο αριθμός 6. Και βέβαια είναι καλλιτεχνικό, πολύ καλλιτεχνικό και βέβαια εννοείται ότι ο αριθμός 6 προσπαθεί πάντα να βρει κάπου τις ισορροπίες. Όταν έρχεται ανισορροπία στη σχέση των ανθρώπων κάπου δεν αισθάνεται και πάρα πολύ άνετα διότι είναι ένας ειρηνικός αριθμός. Βέβαια εννοείται στην αρνητική του δόνηση μπορεί να γίνει και πολεμικός αριθμός. Πάμε όμως να δούμε γενικότερα από τις μεγάλες αρκάνες, τι έχει να μας πει για τον αριθμό 6, για το γενέθλιο αριθμό σας, λοιπόν, εσάς, που είναι ο αριθμός της τύχης και είναι οι ιεραστές. Και βέβαια πέφτει ο αριθμός 6. Μια πανέμορφη εικόνα δείχνει τη δική σας, αίσθηση για τη ζωή που σας αρέσει, ο έρωτας, η οικογένεια, η αγάπη, οι όμορφες σχέσεις, οι καλές σχέσεις, τα όμορφα πράγματα, να το δω, η ευλογία, η επιτυχία, η ευτυχία,
Όλα, όλα, όλα είναι για σας εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό βλέπουν για εσάς. Σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο, ξέρετε, κάτι ισορροπημένο. Επειδή, ναι, βέβαια, λέμε για ένα επίπεδο, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που σας ορίζουν, όχι μόνο αυτή είναι ο δρόμος ζωής, αριθμός ψυχής, πεπρωμένο, ολοκλήρωσης κτλ, κτλ. Εδώ όμως λέμε για τον αριθμό της τύχης. Και εσείς με αυτόν τον αριθμό συντονίζεστε με αυτό το κομμάτι. Ο αριθμός 6 λοιπόν μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη ισορροπία στη ζωή σας και αρκετή τύχη στις σχέσεις. Και έτσι σας βλέπουν και οι υπόλοιποι, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη γαλήνη του, έχει την ισορροπία του, έχει βρει τα πατήματά του και βεβαίως σας ζηλεύουν. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε και προστασία. Πάμε τώρα στα μπαστούνια, πάμε στη φωτιά, πάμε στα ραβδιά, να δούμε τι έχει να σας πει. Ποια είναι η ενέργεια εδώ, γιατί είναι η κάρτα της ενέργειας. Και εδώ έχει βγει ένας ακόλουθος ή αλλιώς μια πριγκίπισσα ραβδών, η οποία φέρνει χαρούμενα νέα. Εδώ είναι ο ρομαντισμός, το παιχνίδισμα, η ήρεμη δύναμη. Είστε άνθρωποι με ήρεμη δύναμη, είστε πολύ δυνατοί. Έχετε δύναμη. Απλά έχετε την ήρεμη δύναμη και παίρνετε τις αποφάσεις εσείς όπως θέλετε. Κοιτάτε μακριά, κοιτάξτε εδώ την ομορφιά, ο κήπος, τα τριαντάφυλλα, τα λουλούδια τα οποία ανθίζουν, το τρεχούμενο νερό, αυτά τα οποία έχετε γράψει, δείτε λεπτομέρειες, αυτά που έχετε γράψει, που έχετε κάνει, που έχετε αποφασίσει. Το πορτοκαλί σημαίνει χαρά, σημαίνει ενέργεια. Έχετε ενέργεια, έχετε ανανέωση και δείχνετε και μάλλον μικροδείχνετε εσείς. Ένα από τα δώρα τα οποία σας δίνει ο αριθμός σας είναι ότι μικροδείχνετε κιόλας. Ή μπορεί να είστε σε μια ηλικία, λέω τώρα 40, και να φαίνεστε ως 30 ή και πιο ακόμα και πιο κάτω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν και είναι και πολύ μεγάλο ευτύχημα. Πάντως έχετε πολλή ενέργεια. Πάμε στις σκέψεις. Οι σκέψεις σας λοιπόν και το δώρο λοιπόν που βγαίνει μέσα από, από την αξία γενικότερα, το δώρο γενεθλίων, για να δούμε τι έχει να σας πει. Και είναι, τι είναι. Α, μάλιστα, είναι το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών σημαίνει ότι και εδώ θέλω να έχω την αρμονία μου, θέλω να έχω ήρεμες σκέψεις και μου αρέσει να κάνω ήρεμες σκέψεις, να έχω γαλήνη στη ζωή μου, ισορροπία στη ζωή μου και βέβαια εννοείται και ομορφιά και ζωάκια ίσως. Σας αγαπάτε και τα ζωάκια πολύ. Και να τα φροντίζω και να φροντίζετε. Γιατί εδώ το ζωάκι έχει και μια ψηλό-μικρό θλιψούλα έτσι, με κάτι ματάκια περίεργα, πανέμορφες κάρτες και αυτές. Λοιπόν, αλλά οι σκέψεις σας όμως σας φέρουν καμιά φορά και γαλήνη. Έχετε ένα άλλο ταλέντο. Μπορείτε, αν δεν το έχετε καλλιεργήσει, να ένα μήνυμα τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως είστε άνθρωποι που έχετε το ταλέντο στο να ελέγχετε τις σκέψεις. Δηλαδή να τις χαλιναγωγείτε με κάποιο τρόπο και να μην ξεφεύγετε. Και να τις έχετε σε μια καλή πορεία και εδώ βέβαια είναι και κάρτα θεραπείας. Δηλαδή, μουσική, απαλή μουσική, απαλό περιβάλλον, όμορφο περιβάλλον που το έχετε ανάγκη, όλα αυτά σας γαλινεύουν. Και όταν είστε σε ένα γαλήνιο περιβάλλον, τότε ενεργοποιούνται πολύ θετικές δονήσεις από την αξία των δώρων των γενεθλίων και εννοείται ότι μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα. Γιατί ξέρετε κάτι, επειδή μιλάμε πολλές φορές στη σημερινή εποχή, έχουμε κολλήσει μόνο με το χρήμα. Δεν λέω ότι είναι κακό, γιατί χωρίς χρήματα δεν ζεις, εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όταν υπάρχει ένα γαλήνιο μυαλό, αυτό σημαίνει και ένα απίστευτο δώρο, μια απίστευτη ικανότητα. Έτσι σας βλέπουν και οι άλλοι. Σαν έναν άνθρωπο βέβαια λογικό, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και έχει μέσα του πράγματα τα οποία μπορεί και τα χαλιναγωγεί, παρόλα αυτά όμως είστε ένας άνθρωπος με όριμες, ήρεμες σκέψεις. Πάμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Τι έχει να μας πει το συναισθηματικό κομμάτι? Και αυτό που έχει να μας πει είναι η οικογένεια. Λατρεύετε την οικογένεια. Ό,τι σημαίνει αυτό και για εσάς. Η οικογένεια δεν σημαίνει μόνο βιολογική οικογένεια. Σημαίνει μπορώ να έχω υιοθετήσει ένα παιδάκι. Μπορεί να σημαίνει ότι ξέρω εγώ, έχω χωρίσει, αλλά ζω τώρα με μια άλλη οικογένεια, αλλά είμαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Έτσι, γιατί έκανα μια δεύτερη οικογένεια. Σημαίνει ζωάκια. Σημαίνει βοηθάω ζωάκια. Βοηθάω τις γάτες μου. Βοηθάω το ένα. Έχω σκυλάκι. Έχω αγοράσει, όχι αγοράσει. Συγγνώμη, έχω πάρει ένα δέσποτο. Έχω βρει τις γάτες στα δέσποτες και τις έχω πάρει εγώ και τις έχω μεγαλώσει. Πολλά πράγματα. Όμως εδώ είναι η ευτυχία σας. Ένα άλλο μεγάλο προσόν στο συναισθηματικό κομμάτι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάνε και τους αγαπάτε και η οικογένεια για εσάς είναι κάτι το ιερό. Ναι, είναι και η οικογένειά σας έτσι. Μπορεί να τα ξαδέρφια σας, τα αδέρφια σας, οι γονείς σας οι ίδιοι. Είναι κάτι το οποίο εκεί νιώθετε μεγάλη ηρεμία, μεγάλη γαλήνη.
Αυτό και αν είναι δώρο, έτσι. Μεγάλο προσόν, μεγάλο δώρο. Και το ίδιο το βλέπουν και οι άλλοι και φυσικά σας βλέπουν έτσι, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρει τη γαλήνη του και την ηρεμία του και αγάπη που τον αγαπάνε. Διότι η αγάπη έχει πολλές εκφράσεις. Να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο να βρω γκόμενο ή γκόμενα, συγγνώμη το λέω έτσι, ή να βρω μόνο σύντροφο, συντρόφισσα κτλ. Στη ζωή. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία μας γεμίζουν. Αυτό το λέω και για τους μοναχικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους και λένε μα. Αυτό όμως είναι ένα δώρο το οποίο στο δίνει η μέρα γέννησή σου, αξιοποίησε το, πάρε το μήνυμα και μπορείς αύριο κιόλας να ξεκινήσεις να κάνεις πράγματα. Ναι, αύριο. Okay. Ναι, έχουμε καραντίνα. Okay, ναι, έχουμε αυτά. Μπορείς να ξεκινήσεις από τώρα να το σχεδιάζεις, να το σκεφτείς, να το δεις. Και ενώ δηλαδή τι σε κάνει σαν οικογένεια, τι θεωρείς εσύ οικογένεια και να γίνεις. Μπορεί η οικογένεια επίσης να είναι και το γεγονός ότι είμαι εντελώς μόνος μου ή μόνη μου στον κόσμο, παρόλα αυτά όμως θα πάω να γραφτώ κάπου, να πάρω μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα φωνητικής. Θα μου πει κάποιος, μα τώρα σε αυτήν την ηλικία. Ναι, σε αυτή την ηλικία δεν κατάλαβα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι 80 χρονών και δίνουν πανελλήνιες. Ή πηγαίνουν στο δημοτικό ξανά, ή πηγαίνουν στο ηλίκιο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ό,τι ο καθένας τον γεμίζει. Αυτό. Και πάμε λοιπόν και στα πεντάκτηνα, τα οποία είναι καριέρα, επαγγέλματα, οικονομικά. Για να δούμε τις δονήσεις, τι γίνεται. Και θα δούμε μετά και τους αριθμούς εδώ, πώς βγαίνουν και τι έχουν να πούνε. Και εδώ τι έχουμε, α, μάλιστα, έχουμε ένα άλλο εξάρι εδώ. Έξι πεντάκτηνο. Η φροντίδα είναι. Κοίταξτε εδώ πώς φροντίζει αυτός εδώ πέρα. Δεν φροντίζει τα παιδιά. Και δίνει σε αυτά τα φτωχά παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Φροντίζει αυτά τα φτωχά παιδιά και τους δίνει ό,τι έχει από τα νομίσματά του. Αυτό είναι μία από τις περίεργες γενικότερα ταρό. Το έξι πεντάκτηνο έχει να κάνει με την ισορροπία. Σημαίνει ότι στη ζωή μας χρειάζεται να βρούμε τις ισορροπίες μας. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο οικονομικό. Στα οικονομικά. Φαίνεται ότι κρατάτε ένα καλό οικονομικό επίπεδο. Δεν είναι η κάρτα των πολλών χρημάτων, δηλαδή πολλά λεφτά κτλ. Είναι η κάρτα όμως η οποία μέσα από οικονομίες, τη δουλειά σας, την προσωπική σας δουλειά και τους καρμικούς νόμους, δεν θα τους αναλύσω εδώ τώρα, ενεργοποιείτε τις θετικές σας δονήσεις και τη δόνηση του αριθμού 6, γι' αυτό βγήκε και εδώ πέρα, και τότε σας έρχονται, έχετε μια οικονομική ασφάλεια. Ζείτε πολύ ικανοποιητικά. Με το αυτοκινητάκι σας, με το σπιτάκι σας, με το χώρο σας, με τα δικά σας, με το κινητάκι σας. Δηλαδή δεν στερείστε τρελά πράγματα. Δεν μιλάμε για υπερβολή. Δηλαδή είμαι άνθρωπος μόνο αν έχω Ferrari ή Porsche ή αν έχω 5 βίλες ή αν έχω ξέρω εγώ ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω τι άλλο. Okay. Αυτά είναι λίγο υπερβολές και είναι για άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και λίγο βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα. Και εσείς δεν θα το αντέχατε αυτό. Εσείς ως εξάρια. Είστε πολύ ρομαντικοί, πολύ ευαίσθητοι και δεν, ο αριθμός σας δεν υποστηρίζει τέτοιου είδους δυναμικές. Διότι στην αριθμολογία μαθαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν χρειάζονται και κάποια δυναμική, ένα σθένος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχετε δύναμη, προς Θεού, έχετε, αλλά άλλου είδους δύναμη. Έχετε λοιπόν το 6, κλασικό, άλλο 6 εδώ πέρα. Έχετε λοιπόν εδώ πέρα. Ναι, εδώ έχετε. Την πριγκίπισσα που αλλιώς είναι ο υπότης των ράβδων που έχει να κάνει τον αριθμό 25, 2 και 5 μας κάνει 7, αριθμό 4, αριθμό 10 που μας κάνει 1 και αριθμό 6. Δείτε τα εσείς που δονείστε σε όλα αυτά τα πράγματα και είναι αυτό που σας βλέπουν και άλλοι. Σας βλέπω σαν έναν άνθρωπο που κρατάει ισορροπίες, που είναι πολύ αγαπητός, του αρέσει ο γάμος, του αρέσουν οι σχέσεις, βλέπετε μακριά, έχετε όραμα, έχετε πολύ ενέργεια, μεγάλο όραμα, βλέπετε πολύ μακριά γενικότερα. Σκέψεις, πολύ καλές σκέψεις, δομημένες σκέψεις, θεραπεία, γενικότερα με θεραπεία, είστε και θεραπεύτρια ή θεραπευτής. Η οικογένεια, για σας η οικογένεια είναι το παν, παίρνετε δύναμη την οικογένεια και φυσικά εννοείται και στα οικονομικά μπορείτε να πετύχετε και να έχετε μια οικονομική άνεση. Ωραία λοιπόν, να πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε λοιπόν, αριθμός 7. Είπαμε αξία, δώρο γενεθλίων, σημαίνει ο αριθμός 7, γνώση, σοφία, ξεκούραση όμως, θέματα υγείας, ανάλυση. Μπορεί να αισθανόμαστε κάποια κούραση ορισμένες φορές και αρκετή απομόνωση προκειμένου να γεμίσουμε ενέργεια, έτσι, γιατί αυτό φέρνει αυτός ο αριθμός. Αναζήτηση τροφής, κυρίως πνευματικής τροφής, έτσι, και ένωση, επικοινωνία με ανώτερες ουράνιες σφαίρες. Το 7 γενικότερα είναι ένα συνδυασμός φόρμας σώματος και ψυχής, του 4 και του 3. Πνεύμα και σώμα.
φόρμα και πνεύμα. Μεγάλη αρκάνα, εδώ είναι η φωτιά, εδώ είναι ο αέρας, εδώ είναι το νερό και εδώ το στοιχείο της γης. Για να δούμε από τη μεγάλη αρκάνα, πολύ όμορφες τράπεζες και αυτές φανταστικές, θα τις δείτε τώρα εδώ, μισό λεπτό. Τι έχουμε, εδώ έχουμε, μάλιστα, ολοκλήρωση πραγμάτων. Ο αριθμός 7 σας φέρνει σε μία φιλοσοφική αναζήτηση της ζωής για το τι σημαίνει ζωή και τι σημαίνει θάνατος. Ο αριθμός 7 βιώνει πολλές φορές και την απώλεια. Όχι ότι οι υπόλοιποι αριθμοί δεν το βιώνουν, αλλά εσάς σας κάνει περισσότερο φιλοσοφικούς. Εντάξει. Θα μου πείτε τώρα τι δώρο ζωής είναι αυτό. Λοιπόν, είναι η δύναμη του να κλείνετε κεφάλαια και να ξέρετε ότι ένα κεφάλαιο έχει κλείσει και είστε έτοιμοι έστω και μετά από έναν δραματικό κύκλο να προχωρήσετε μπροστά. Παίρνετε κάποιες αποφάσεις. Μην ξεχνάμε, εδώ είναι το 1 και το 3, μας κάνει, από πίσω είναι ο αριθμός 13, μας κάνει τον αριθμό 4 μετά, που και ο αριθμός 4 είναι του κλείνω και σας, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που σας είπα προηγουμένως και το 4, που είναι και το φθαρτό, ότι όλα τα πράγματα φτάνουν σε ένα τέλος. Αυτή είναι και η δική σας η φιλοσοφία, αυτή είναι και η δική σας η δυναμική. Επίσης, εδώ σημαίνει και αλλαγή. Πέρα από το αίτιο του θανάτου, του τι συμβαίνει, κλείνουν κεφάλαια κτλ., εδώ σημαίνει και αλλαγή. Σημαίνει αλλάζω συμπεριφορά. Σημαίνει επίσης ότι, περνάω μέσα από δυσκολίες, αλλά τελικά αναγεννιέμαι. Τελικά μαθαίνω. Αλλάζω τη συμπεριφορά μου. Αλλάζω τις σκέψεις μου. Αλλάζω τη φιλοσοφία ζωής. Πάμε να δούμε στο επόμενο. Φωτιά, λοιπόν. Ενέργεια. Τι είναι εκείνο που εσάς σας δονεί και σας θέλει να σας πει? Είναι ένα άλλο εφτάρι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχω πει προηγουμένως και λέω ότι όταν πέφτουν τα εφτάρια της μικρής αρκάνας, δεν έχει σημασία, σημαίνει κάποια κληρονομική ικανότητα ή κληρονομικό χάρισμα. Μην το γελιοποιούμε, δεν εννοώ κληρονομικό χάρισμα αυτά που βγάζουν στα περιοδικά και γελάει ο κόσμος και ξεφτιλίζουν δυστυχώς και το, ας πούμε, και το πνευματικό κομμάτι. Εννοούμε ότι ναι, έχετε κληρονομήσει κάποιο χάρισμα, το οποίο μπορεί να είναι το χάρισμα της ενέργειας, του να υποστηρίζω τον εαυτό μου, να μάχομαι, το οποίο πηγαίνει μέχρι και 7 γενιές πίσω. Κάποιος μαχητής, κάποια μαχήτρια, κάποια πολύ δυνατή, κάποιος πολύ δυνατός ενεργειακά, σημαίνει ενεργειακά, είστε πολύ δυνατές, πολύ δυνατοί, και αυτό πραγματικά είναι και αυτό ένα δώρο. Οπότε το βλέπουμε και το αναλύεται εσείς καλύτερα. Το επόμενο είναι οι σκέψεις, είναι τα σπαθιά, είναι η νόηση. Και η νόηση είναι ένας υπότης, λοιπόν, ξυφών. Ο υπότης ξυφών έρχεται με δύναμη και ορμή να αλλάξει τα δεδομένα αυτού του κόσμου. Πολεμιστής εδώ ο θάνατος, πολεμιστής εδώ και αυτός ο υπότης. Έχετε καταλάβει και πολλές φορές ότι στη ζωή πρέπει να ορμήσετε. Στη ζωή πρέπει να πολεμήσετε. Για τα ιδανικά σας, για τα πιστεύω σας, για τις ιδέες σας, για ό,τι είναι. Γι' αυτό βγαίνει εδώ πολύ πολεμικό κομμάτι. Αυτό όμως δεν είναι κακό. Διότι δείχνει ότι όταν πάρετε ορμή και δύναμη, ορμάτε στο στόχο, ορμάτε εκεί που θέλετε, το έχετε αυτό σαν εσωτερική δυνατότητα και μπορείτε να πάτε να το κατακτήσετε. Προσέξτε όμως, στεναχωριέστε από τι? Μπορεί να πολεμήσετε, μπορεί να υπερασπίσετε αυτά που θέλετε, αλλά να χάσετε. Εντάξει, η ήττα είναι μέσα στη ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να νικάει μόνο. Σε αυτόν τον πλανήτη νομίζουμε, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τα νικάει στα πάντα. Υπάρχει μια βιτρίνα που βλέπουμε εμείς για τους άλλους ανθρώπους και νομίζουμε ότι είναι έτσι, αλλά στην ουσία όμως έχει ο καθένας τους δικούς του δαίμονες, τα δικά του εμπόδια και νομίζουμε ότι όλα είναι μια χαρά και όλα είναι τέλεια, ενώ δεν είναι έτσι. Εντάξει, αυτή η εικόνα θρηματίζεται και σπάει. Αυτό να προσέξετε εσείς όσον αφορά στο γεγονός ότι μέσα από εμπόδια και μέσα από απογοητεύσεις, λυπάμαι, αλλά έτσι είναι, γιατί ο αριθμός 7 έχει να κάνει και με την ξεκούραση, είπαμε. Μετά από μια μάχη χρειάζεται ξεκούραση. Αλλά σας βλέπω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος όμως το πολεμάει, που λέμε, το πολεμάει όμως. Πάμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Και επίσης ο αριθμός 7 ποτέ δεν ήταν εύκολος και γι' αυτό στην αρχαία Ελλάδα όσοι είχαν, γεννιόντουσαν ας πούμε, ημέρα 7, 7η ημέρα, τότε τους παίρνανε στο ιερό τους. Αλλά η εκπαίδευσή τους για να γίνει κάποιος ιερέας στην αρχαία Ελλάδα ήταν απίστευτα δύσκολα. Πολλές δοκιμασίες, πολλές γνώσεις, πολλά πράγματα, πολλά μυστικά κτλ. Λοιπόν, εδώ τώρα.
στο, ωραία, στο κομμάτι τώρα το ερωτικό, το συναισθηματικό, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία. Έχει βιορυθμός 6. Φυσικά και σας ενδιαφέρουν οι σχέσεις, αλλά επειδή είστε ένα άτομο κυρίως μοναχικό, όχι μοναξία, μοναχικό, και ένα άτομο το οποίο δεν θέλει του έξω κόσμος να ξέρει και πάρα πολλά πράγματα στο συναισθηματικό κομμάτι, γι' αυτό και έχετε αυτή εδώ πέρα την εικόνα, είστε μόνο εσείς οι δύο. Θέλετε να είστε εσείς με τον σύντροφό σας και τελείωσε. Ή εσείς με τη σύντροφό σας και τελείωσε. Και τα υπόλοιπα να είναι μέσα εσωτερικά. Να είναι το φιλαράκι σας, να είναι ο κολλητός σας, η κολλητή σας, να είναι ο εραστής σας, να είναι ο σύντροφός σας, να είναι ο άνθρωπός σας, ο άντρας σας, η γυναίκα σας, όλα μαζί. Αυτό λέει αυτή η εικόνα. Συναισθηματικά λοιπόν δίνετε την καρδιά σας και εσείς δύσκολα, αλλά όταν τη δίνετε είναι για πάντα και είναι και συνήθως για ένα άτομο. Και εδώ μιλάμε για ποιότητα. Εντάξει. Στο επόμενο, στο επαγγελματικό κομμάτι, στο πρακτικό κομμάτι, στην καριέρα, στα οικονομικά, για να δούμε με τι συντονίζεστε. Και φυσικά εννοείται ότι χρειάζεστε ξεκούραση. Αυτό λέμε, ύστερα από τόσες διαμάχες, τόσο χάσιμο ενέργειας, χρειάζεστε και ξεκούραση. Ο θάνατος επίσης σημαίνει και προσοχή σε θέματα υγείας. Τι σημαίνει αυτό? Προσέχω την υγεία μου, δεν κάνω υπερβολές. Αν καπνίζω 5 πακέτα τσιγάρα, τα κόβω μαχαίρι. Αν πίνω 3 μπουκάλια την ημέρα κρασί, τα κόβω. Πίνω νορμάλ, πίνω φυσιολογικά, διότι επηρεάζεστε πάρα πολύ εσείς τα εφτάρια. Τα εφτάρια πρέπει να κάνουν ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής. Ακούστε με ξανά, πολύ υγιεινό τρόπο ζωής. Και αυτό είναι ένα δώρο που παίρνετε τώρα. Είναι το δώρο της ζωής, το δώρο της υγείας, το οποίο όμως και μέσα από μένα, αν θέλετε, σαν ενημέρωση, σαν μήνυμα, χρειάζεται υγεία. Εντάξει. Και προσέχω την υγεία μου. Α, μάλιστα. 10 πεντάκτημα. Εννοείται βεβαίως ότι παρόλο που είναι ένας πολύ πνευματικός αριθμός, το αριθμός 7, έχει την ικανότητα να φτιάχνει και να αφήνει και ένα όνομα κληρονομιά. Το 10 πεντάκτημα. Στόχοι, πρέπει να βάζετε στόχους και να τους αναλύετε πολύ προσεκτικά αυτούς τους στόχους που θέλετε να πάτε. Εσείς, για εσάς, αν δεν τους αναλύσετε, δεν πάτε πολύ μακριά. Αν τους αναλύσετε, τα γράψετε κάτω, ξεκαθαρίσετε τι θέλετε, τότε έρχεται επιτυχία. Επαγγελματική επιτυχία. Αυτή η επιτυχία μπορεί να έρθει μέσα από τη διαίσθησή σας, μέσα από τηλεπαθητικές ικανότητες, μέσα από ένστικτο, μέσα από ενασχόληση με πράγματα τα οποία εσείς ασχολείστε. Δεν ξέρω τι είναι, αστρολογία, ταρό, κρυστάλλους, ό,τι είναι για τον καθένα που τον γεμίζει. Στα επαγγελματικά έχετε επιτυχία μέσα, σαν δώρο δηλαδή, εφόσον μπείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν. Είναι πολύ καλό. Και φυσικά εννοείται έχετε υποστήριξη. Οι αριθμοί λοιπόν εδώ πέρα είναι το 13 που μας κάνει 4, είναι φυσικά το 7. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν υπότιξη φών, ο οποίος μας κάνει το 53, μας κάνει πάλι 8. Εδώ έχουμε τον αριθμό 6 και φυσικά έχουμε τον αριθμό 10. Αν κάπου όλοι αυτοί οι αριθμοί σας κολλάνε και σας κάνουν κάπου κλικ δηλαδή. Πολύ ωραίες κάρτες και αυτές, πολύ ωραίες αποτυπώσεις. Να πάμε λοιπόν στον επόμενο αριθμό. Εδώ τώρα, λοιπόν, επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 8. Χρήμα, υλική επιτυχία, κάρμα, ευθύνες, επιχειρήσεις, οικονομικά, δραστηριότητα, δύναμη και κάτω από αυτόν την επιρροή έχεις μια κινητήριος δύναμη και κυρίως μπορεί να φέρει κέρδη όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Στο αρνητικό κομμάτι, στο κομμάτι δηλαδή το καρμικό και της τύχης. Στο αρνητικό κομμάτι, στην αρνητική έκφραση, μπορούμε να έχουμε απώλειες. Μπορούμε να έχουμε απώλειες σε λεφτά, απώλειες σε ύλη, απώλειες σε έσοδα και να είναι μια περίοδος στην οποία είμαστε σε ανισορροπία. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε να κάνουμε ότι αν καρμικά έχουμε κάνει σωστά τα πράγματα, τότε υπάρχει αμοιβή και επιβράβευση. Αν τα πράγματα δεν τα έχουμε κάνει σωστά, δεν σημαίνει ότι θα μας τιμωρήσει κάποιος, σημαίνει απλά ότι είναι η απλή εξέλιξη των πραγμάτων, τότε θα έχουμε απώλεια. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε κάποιους ανθρώπους, ενώ μπορεί να έχουν κερδίσει κάτι στην ύλη ή δεν ξέρω τι, στα χρήματα κτλ. Κάπως έρχονται τα πράγματα και κάπου χάνουν. Εγώ απλά σας μεταφέρω τις πληροφορίες για να τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, έχουμε καρμικές κάρτες, φωτιά, αέρας, νερό και γη. Για να τα δούμε όλα αυτά. Ένα μήνυμα λοιπόν. Τι έχει να σας πει ο αριθμός, ο δικός σας ο γενέθλιος, ο αριθμός 8 και βεβαίως είναι η προστασία, είναι η εγκράτεια,
Είναι η δυνατότητα. Μιλήσαμε για κάρμα. Είναι μια αλχημική κάρτα. Σημαίνει κάνε λίγο υπομονή. Δες τα πράγματα μέσα από ένα άλλο κομμάτι, μέσα από ένα άλλο πρίσμα και πίστεψε ότι μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί ναι, μπορείς να τα καταφέρεις. Μάλλον το έχεις καταλάβει. Γι' αυτό βγαίνει εδώ πέρα. Όσον αφορά στο κομμάτι τώρα της ενέργειας, για να δούμε την ενέργεια. Γενικά σε βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα. Όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, θα πάρει το χρόνο του και στην κατάλληλη χρονική στιγμή θα τα καταφέρει. Εδώ τώρα το επόμενο, μάλιστα, είναι το 8. Έχει βγει το 8 εδώ. Είναι το 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι σημαίνει επιχειρηματικά ναι. Έχετε πολλή ενέργεια ή μπορείτε να βρείτε την ενέργεια εκείνη και να κάνετε πολλά πράγματα στο όπου θέλετε εσείς να ασχοληθείτε. Επαγγελματικά, ερωτικά, εδώ σημαίνει και αρκετή έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Ίσα ίσα, είναι έκφραση και είναι και χαρά και μεταφέρω και χαρούμενα νέα. Λοιπόν, πολύ καλό, πολύ ενέργεια, πολύ δυνατή ενέργεια και φυσικά σημαίνει και ένστικτο και διέστηση. Στο κομμάτι τώρα της σκέψης, των σκέψεων, το δικό σας, των αποφάσεων που μπορεί να χρειαστεί να πάρετε, τι κάνετε, ναι, νιώθετε με ένα άλλο χτάρι εδώ, εγκλωβισμένοι ή εγκλωβισμένες. Δεν ξέρω πού να πάω. Αυτό είναι η αρνητική έκφραση του 8 που σημαίνει ότι δεν βρίσκω λύση από εκεί στα οποία εγώ μπαίνω μέσα μου και μπερδεύομαι. Είναι μάλλον η λαβύριθε του μυαλού σας, είναι οι δικές σας σκέψεις. Οκ, εντάξει. Εδώ όμως, προσέξτε να δείτε, το μήνυμα και η αξία που σας δίνει το δώρο των γενεθλίων σας είναι ότι μπορείτε να το αλλάξετε. Να πάρετε δύναμη, να έχετε πολλή ενέργεια και μέσα από αυτή τη δύναμη και την ενέργεια και την αλχημική κατάσταση να αλλάξετε αυτές τις σκέψεις οι οποίες πολλές φορές είναι και λίγο στενάχωρες. Είναι και λίγο καταθλιπτικές. Είναι και λίγο αδιέξοδος. Δηλαδή, πού να πάω, τι να κάνω, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τα άλλο. Σας πιάνει δηλαδή μία έτσι, να αισθάνεστε down που λένε. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά τώρα ένα τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να ξεφύγετε όμως, κοιτάξτε να δείτε. Ο δρόμος ίσια μπροστά είναι ελεύθερος. Μπορείτε να βγείτε, διότι εδώ θέλω να δείτε κάτι. Δείτε εδώ την εικόνα. Εδώ έχει δεσμά. Όχι, δεν έχει. Ένα έτσι να κάνει, μπορεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, να αρχίσει να ξεκινήσει τα δεσμά και φυσικά να βγάλει και τις παροπίδες που έχει εδώ στα μάτια και δεν βλέπει τίποτα. Αυτό είναι ένα προσόν το οποίο μπορεί να το καλλιεργήσετε και να σας δώσει δύναμη, οι σκέψεις λοιπόν. Το ίδιο σας βλέπουν και οι άλλοι και είναι αυτό που λένε πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Και εκεί χάνετε και τη δύναμή σας. Στο κομμάτι το συναισθηματικό τώρα τι έχουμε να δούμε. Α, μάλιστα. Στο συναισθηματικό κομμάτι, ναι, επειδή είναι ένα καρμικό νούμερο, είπαμε το 8, είναι, έχει καρμικές καταστάσεις, έχετε περάσει μέσα από απώλειες. Απογοητεύσεις, συναισθηματικές απώλειες, συναισθηματικές απογοητεύσεις, χωρισμοί ίσως, έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή, έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή σας, όλα παίζουν ρόλο. Όμως, η ζωή πάντα διδάσκει. Και αυτό που διδάσκει η ζωή είναι ότι πάντα ναι, χάνουμε, αλλά και κερδίζουμε. Κάτι κρατάμε στα χέρια μας. Δεν είμαστε εντελώς αβοήθητοι. Και όχι μόνο αυτό, ενώ εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάπου να περάσει, υπάρχει καταράκτης, υπάρχει μια κατάσταση λίγο μαύρη εδώ, λίγο περίεργη. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει ένα κορμό εδώ που μπορεί να σε πάει στην υπέροχθη. Θέλω να σου πει ότι η ζωή πάντα θα σου δίνει μια γέφυρα ελπίδας. Και στο συναισθηματικό κομμάτι. Γιατί είπαμε, τα οκτάρια είναι πολύ δυνατά, έχουν πολύ δύναμη μέσα τους. Αλλά χρειάζεται όμως μια ισορροπία και συναισθηματική ισορροπία και νοητική ισορροπία. Αλλιώς, σε ανισορροπία έχουμε πολύ αρνητικές εκφράσεις. Και το 8, όταν ισορροπήσει, φέρνει και το χρήμα. Για να δούμε τώρα εδώ, στο κομμάτι καριέρα, επαγγελματικά, πρακτικότητα, τι γίνεται. Και βεβαίως, να το. Τι σας είπα προηγουμένως, οικονομικά. Εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτινο. Ο βασιλιάς πεντάκτητο τι ορίζει το χρήμα. Κοιτάξτε χρήμα, επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να, είστε, να έχετε θέσεις, υψηλόβαθμιες θέσεις, συνεργασίες, πράγματα το ένα το άλλο, πολλά. Είπαμε όμως, από εσάς εξαρτάται. Αν πηγαίνετε να βγάλετε χρήματα, να το πούμε έτσι, με πονηρό τρόπο, τότε εγκλωβίζεστε και χάνετε. Και δεν γίνεστε βασιλιάς. Αυτό γίνεται αρνητικό μετά, γυρνάει ανάποδα, έτσι. Το κόλπο λοιπόν εδώ για το 8 είναι ότι
αισθανόμαστε, διαισθανόμαστε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα, διότι εδώ είναι και το ζώδιο, αυτό εδώ είναι, συγγνώμη, το 8 γενικότερα είναι και το ζώδιο του Σκορπιού. Και ο Σκορπιός φέρνει σκληράδα όταν δεν υπάρχει ισορροπία. Θα το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Οπότε, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να καταλάβετε τι γίνεται, γιατί αυτό το δώρο που έχετε το οκτάρι μπορεί να σας δώσει απίστευτη δύναμη, απίστευτη ενέργεια, απίστευτες ικανότητες, πραγματικά έτσι όπως το λέμε, όλη αυτή την υπερβολή, και να γίνετε ένας βασιλιάς πεντάκτηνων και να έχετε όλα τα καλά του κόσμου. Και βοήθειες από ανθρώπους, και υποστήριξη από ανθρώπους και ύλη. Αυτό είναι λοιπόν το όσον αφορά χρήμα και υλική επιτυχία. Λοιπόν, αυτό ήταν για το 8. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο αριθμό, τον 9. Και φτάνουμε λοιπόν στην αξία γενεθλίων, δώρο γενεθλίων, αριθμός 9. Ο αριθμός 9 σημαίνει διεύρυνση, μυαλού, ενδιαφέρον για τους άλλους, τελειώματα, αγαθοεργίες, μετάβαση, φιλία, σοφία, περίοδος εξαγνισμού, γενικότερα να αφήσουμε κάποια πράγματα να φύγουν και να έρθουν αυτά που χρειάζεται να έρθουν. Άνθρωποι φεύγουν σε αυτή την περίοδο, αλλά άλλοι άνθρωποι έρχονται, ίσως αλλάξουμε εργασία, μετακομίσεις, συχνές μετακομίσεις, μια περίοδος γενικότερα δραματικότητας. Το 9 δίνει πάντα μια δραματική φύση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως το 9 είναι και ένας κύκλος που σημαίνει και κυκλικές αλλαγές και εννοείται ότι εδώ αναταράσσεται, συνταράσσεται και φεύγει και το status quo, δηλαδή τίποτα δεν μένει σταθερό. Αυτό είναι που θέλει να δώσει το σαν μήνυμα και βεβαίως από πίσω στον αριθμό 9 εδώ έχει να κάνει με τις συχνές αλλαγές. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μεγάλη αρκάνα, φωτιά, αέρας, νερό, γη, τα τέσσερα στοιχεία. Και για να δούμε με τι συντονίζεστε εσείς και τι έχει να σας πει η Μεγάλη Αρκάνα. Α, είναι ο κρεμασμένος. Βεβαίως, εδώ έχει να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε. Θέλει να πει, αλλάζω τρόπο σκέψης. Αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα. Χρειάζονται θυσίες σίγουρα σε αυτή τη ζωή για να τα πετύχω, ό,τι και να είναι αυτό, αλλά όταν γίνει αυτό, τότε βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου μπορώ και καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει και τι γίνεται. Σε θέματα ενέργειας και σας βλέπω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ναι, είναι έτοιμος, έτοιμη να κάνει πολλές παραχωρήσεις και θυσίες για να το πετύχει αυτό. Και δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Και εδώ έχουμε τον αριθμό 9 λοιπόν. Ο αριθμός 9 είναι ο αριθμός του πολεμιστή. Έχετε πληγωθεί, έχετε στεναχωρηθεί, έχετε περάσει μέσα από πάρα πολλές διαδικασίες, πάρα πολλά πράγματα, πολλές δυσκολίες, αλλά ο μαχητής, ο πολεμιστής, η πολεμίστρια μένει πάντα εκεί όρθιος, όρθια. Ενέργεια, πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, στεναχώριες και εμπόδια, αλλά από την άλλη όμως και το πολεμάμε και δεν το βάζουμε κάτω. Πολύ καλό αυτό, γενικότερα γιατί δείχνει την πολεμική σας. Και δεν το εννοώ με την αρνητική άποψη, το εννοώ ότι το παλεύουμε. Πώς λέμε το παλεύουμε και θα το παλέψουμε και θα το παλέψουμε και θα το καταφέρουμε, αυτό είστε. Στη συνέχεια λοιπόν, σε θέματα σκέψεων, νόησης, έχουμε έναν, μάλιστα, έναν βασιλιά. Ένα βασιλιά ξυφών. Δικαιοσύνη, ξεκαθαρίσματα, έτοιμο πόλεμος, έτοιμο πόλεμη, συνέχεια αυτό εννοώ εδώ, δείχνει ότι σε θέματα τιμής, δικαιοσύνης, αποφάσεων είναι εκεί και έτοιμος να πάρει αποφάσεις, όσο καμιά φορά δύσκολες και να είναι. Έχετε το χάρισμα εδώ πέρα των αποφάσεων και της δικαιοσύνης, μπορεί να είναι και κάποια αξιώματα εδώ, δικά σας ή να έχετε κάποιο οπατίτλο ή να έχετε μια θέση, δεν ξέρω τι, ό,τι και να είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως η εσωτερική σας δύναμη, η σκέψη σας είναι η δύναμή σας. Είναι πολύ καλό αυτό. Διότι εδώ σημαίνει ότι αναζητώ και τη δικαιοσύνη. Αναζητώ να ξεκαθαρίσω πράγματα. Το επόμενο, η ψυχή σας δηλαδή, το επόμενο που έχει να κάνει με το συναισθηματικό σας κόσμο, ναι, έλεγα εδώ, η ψυχή σας είναι αυτή που το οδηγεί και το προχωράει. Το επόμενο λοιπόν είναι, για να το δούμε, και αυτό που θέλει να σας πει, είναι ένας άλλος βασιλιάς, λοιπόν, βασιλιάς κούπα. Ωραία. Δύο βασιλιάδες λοιπόν. Δύο βασιλιάδες σημαίνει οριμότητα, αποφάσεις, συγκροτημένη σκέψη και συνέστημα, διέστηση και λογική. Έχετε λοιπόν, γιατί είναι αυτό το 9 που είπαμε. Έχετε
έναν πανέμορφο συνδυασμό μεταξύ λογικής και δικαιοσύνης και συναισθήματος και ενστίκτου. Εδώ σημαίνει επίσης προσέχω το σύνεσμα, το ελέγχω και είμαι και σε θέση να πάρω και λογικές αποφάσεις και πολλά ξεκαθαρίσματα στη ζωή μου σε ανθρώπους. Είπα προηγουμένως για απώλειες ανθρώπων. Φιλίες που τερματίστηκαν ή που να σας πρόδωσαν ή δεν ξέρω τι, αλλά πήρατε κάποια αποφάση και είπατε τέρμα τελείωσε. Ή ακόμα και σε θέματα σχέσεων. Και σας βλέπουν λοιπόν οι υπόλοιποι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολεμήσει στη ζωή του, έχει θυσιάσει πολλά πράγματα, έχει περάσει από κάποιες καταστάσεις, αλλά είναι όριμος και έχει την συναισθηματική οριμότητα και τη λογική οριμότητα. Σε θέματα τώρα επαγγελματικά, για να τα δούμε εδώ, επαγγελματικής φύσεως, είναι για να δούμε εδώ πέρα. Α, μάλιστα, ναι. Στη ζωή σας καλείστε πολλές φορές ή θα κληθείτε πολλές φορές να εξισορροπήσετε τα επαγγελματικά. Ή επίσης μπορεί να είναι εξισορρόπηση προσωπικής ζωής με εξισορρόπηση επαγγελματικής ζωής. Πίσω έχει φουρτούνες, είναι πάλι τα εμπόδια που έχετε περάσει, αλλά στο τέλος τα καταφέρνετε. Οπότε σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος καταφέρνει επαγγελματικά και έχει θέματα καριέρας να εξισορροπήσει τη ζωή του ή τη ζωή της. Τώρα, τα νούμερα που έχουμε εδώ πέρα. Είναι το 12, είναι το 9, είναι το 51 και το 37 και το 2. Ό,τι σας κάνει εσάς κλικ εσωτερικά μέσα σας. Άρα λοιπόν σας βλέπουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πολλά στη ζωή του, έχει θυσιάσει πολλά πράγματα για να τα καταφέρει, έχει πολεμήσει, έχει όμως πολύ λογική, ξεκαθαρίζει τα πράγματα, είναι πολύ ξεκάθαρος, πολύ ξεκάθαρη. Υπάρχει το ένστικτο, η διέστηση στο συναισθηματικό τομέα, το καθρέφτισμά σας, να το πούμε έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο μια οριμότητα συναισθηματική και στα επαγγελματικά μπορείτε να τα εξισορροπείτε. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ήταν το γενέθλιο δώρο, εννοείται ότι όποιος μπερδεύεται μπορεί να πάει πίσω να δει ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσει να κάνει τους υπολογισμούς. Αν κάπου δυσκολεύτηκε, γράψτε κάτω από το βίντεο να σας γράψω εγώ σε που ανήκετε και τα λοιπά, αν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Μια μικρή υπενθύμηση, το όνομά μου είναι Ακάς. Αν είναι η πρώτη σου φορά και σου άρεσε, που είσαι σε αυτό το κανάλι και σου άρεσε αυτά που κάνουμε, θα χαρώ πολύ με την εγγραφή σου και με το like βέβαια, διότι έτσι γίνεται, έτσι υπάρχει πρόοδος στο YouTube, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι κανόνες. Οπότε θα χαρώ να έρθεις στην παρέα μας και να μεγαλώσουμε την ήδη πολύ μεγάλη παρέα μας. Λοιπόν, μέχρι τότε σας ευχαριστώ όλους, να περνάτε καλά, να είστε καλά. Μέχρι τότε θα ετοιμάσουμε βέβαια και κάτι καινούριο, κάποια καινούρια θεματολογία. Να είστε όλοι πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε γράψτε κάτω από τα σχόλιά σας εδώ για το βίντεο, αν σας άρεσε, αν σας έκανε κάτι κλικ, αν ήταν κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, σας εύχομαι τα γενέθλια, το δώρο των γενεθλίων σας πραγματικά για το επόμενο της ζωής σας, τώρα που έχετε πάρει για την πληροφορία, να λάμψει και να έχετε πολύ πολύ πολύ, μα πάρα πολύ τύχη στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.